Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Τριάς Αγίε, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν μην. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πάστοφος τους αλήσαν αντίστας, κατά πέστας αυτής το πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Μακαριότατο, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Μακάριο και τη Συνοδεία του, τους Ευαρμιωτάτους, Αρχιερείς, Θεοφιλέστατους και όλους τους Σεβαστούς Πατέρες και όλο το εκλεκτό πλήρωμα τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Και τώρα το πρόγραμμά μας να καλωσορίσουμε την χοροδία και ιδιαίτερα τους χωράρχες, κύριο Αθανασιάδη Ιπποκράτη και την κυρία Φίλη Μαρία, με την παιδική χοροδία του Ορφανοτροφείου η Αγία Τριάδα από τον αείπνιστο ομολογητή πατέρα Διονύσιο Καλάβγυρο, και είναι για μας ιδιαίτερη η ευλογία και η συγκίνηση ταυτόχρονα που χρόνια προσέφερε μεγάλο τεράστιο έργο στην Ορθοδοξία αλλά και σε αυτό το έργο που επιτελούσε πολλά χρόνια. Γι' αυτό τα παιδιά εδώ θα μας θυμίσουνε και θα θυμηθούμε τις αείπνιστες όλες αυτές τις παρουσίες του τότε του αυτού μακαριστού γέροντα πατρός Διονυσίου. Να καλωσορίσουμε ιδιαίτερα εδώ την χοροδία, τα παιδιά να μας τραγουδήσουν, να μας πούνε τα όμορφα τραγούδια που κάθε φορά μας στολίζουν με την παρουσία τους. Έλατε. Τραγούδια που έχουν αφήσει έναν ήλιο πριν τη δύση.
ευχαριστήρια όλοι όλοι. Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, Καπαδοκίας, του Ουρανοθάνδρος, του Μεγάλου. Αγίασον τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού και χάρις αυτής υγεία ψυχής και σώματος. Κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευάρεστον τα έργα των χειρών αυτών. Πλήθυνον εν αγαθείς την ζωήν αυτών. Παράν σπουδαι αυτής,
και πατή το κόσμο το αρχόμενον έτος σωτήριων και ειρηνικών. Πρεσβείες της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, του Εναγής Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοφάντος του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων, Οτισίο ευλογών και αγιάζοντα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναβαίνουμε εσύ το ανάρτητο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό της οποίος πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Εις τιμήν και φήμην της υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αή Παρθένου Μαρίας, του Εναγής Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοπάτρος του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Τον ουρανό Πάτρα του Χριστού, μίστην του Δεσπότου, τον φως πήρα, τον φαΐνα, τον εκκέσαριας δεκάπα το κόρα, βασίλειον τον μέγα, πάντες τιμήσομε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Εύχομαι από καρδίας ο καλός Θεός τούτο το έτος του αρξάμενου να μας το χαρίσει ειρηνικών πρωτίστως, γεμάτο από ευλογίες και αγαθά για τον καθένα μας χωριστά, για την πατρίδα μας, για την εκκλησία μας, για το γένος μας. Εύχομαι το 2019 να είναι καλύτερο από το παρελθόν έτος. Βέβαια, συνηθίσαμε να λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αλλά όσο υπάρχει ελπίδα και πίστη στον Θεό, θα ελπίζουμε και θα πιστεύουμε ότι ο Θεός θα χαρίσει καλύτερες ημέρες σε αυτόν τον τόπο. Γιατί ταξίζει αυτός ο τόπος. Και ιδιαιτέρως στο έτος αυτό, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό για την πορεία του έθνους, του γένους μας, της πατρίδος μας. Ο σοφός Σολομών, εκτίρωτας τα είδωλα, λέγει ότι το είδωλο, το οποίο είναι ένα αγαλματίδιο πλασμένο από πυλό, έγκυται στη διάθεση του πλαστουργού. Δηλαδή, παίρνει ο πυλό, ο κεραμεύς, μια χούφτα πυλό, και σκέφτεται τι να κάνει. Να κάνει ένα τσουκάλι, να κάνει ένα είδωλο, ένα άγαλμα. Κι αν έχει λιθώρα ύλης, μπορεί να κάνει, λέει, ένα είδωλο το οποίο θα το λατρεύουν κάποιοι. Μπορεί να κάνει και ένα σκεύος της νυχτός. Καταλαβαίνετε τι εννοείται. Από το ίδιο υλικό, λέει, πλάθονται δύο διαφορετικά αντικείμενα. Στα χέρια μας, αγαπητοί μου, τη χρονιά αυτήν έχουμε τη λάσπη. Και είναι στο χέρι μας κυριολεκτικά να πλάσουμε. Είναι ένα ή ένα σκεύος ατιμίας ή ένα σκεύος τιμής. Είναι σημαντικό το έτος που έρχεται, είναι καθοριστικό, διότι έχουμε μπροστά μας εκλογές. Βέβαια θα μου πείτε, ήρθατε εδώ παππούλη μου να πολιτικολογήσετε. Όχι αγαπητοί μου. Η φιλοπατρία είναι αυτή η οποία δημιουργεί πόνο στην καρδιά μου και υπαγορεύει αυτήν την διάθεση. Να βγάλω αυτόν τον στεναγμό της καρδιάς
και των πόνων, γιατί είμαι Μακεδόνας, είμαι και Πόντιος που πληρώνουμε φέτος η μισή Πόντι 100 έτη από την γενοκτονία, είμαι Έλληνας, είμαι Χριστιανός, είμαι Ορθόδοξος, είμαι τόσα και τόσα, τα οποία δυστυχώς πλέον δεν εκτιμούνται στο βαθμό που θα έπρεπε να εκτιμούνται. Κάποτε ο Χριστός, αγαπητοί μου, στάθηκε απέναντι από την Ιερουσαλήμ και κλαίγοντας είπε «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πως άκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ως όρνης επί συνάγη τα νοσία εαυτής και ούτη θέλησας». Πείτε μου σας παρακαλώ, υπάρχει μεγαλύτερη ένδειξη φιλοπατρίας από αυτήν που ο Χριστός επέδειξε για την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ? Και εγώ λοιπόν στέκομαι στο μέσο της πατρίδος μου και κλαίω και λέγω «Ω Ελλάς, Ελλάς». Να επαναλάβω τους στίχους του μακαριστού ποιητού Σουρή. «Ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα, θα τάξησε, αλλά δεν μου πρέπει στο αξίο». Αγαπητοί μου, το γένος μας είχε μία λαμπρή περίοδο, ένα λαμπρό ξεκίνημα. Ένας Άγιος Βασιλεύς, ο μεγάλος Κωνσταντίνος, εστερέωσε την Ορθοδοξία, ελάμπρινε το γένος και δόξασε την πατρίδα μας. Ωστόσο, αυτός ο Άγιος Βασιλεύς είχε κάκιστους διαδόχους, με αποκορύφωμα εκείνων των τραγικών Ιουλιανών των Παραβάτη. Το νεότερο γένος μας, η πατρίδα μας, η νεοτέρα, στο ξεκίνημά της είχε έναν Άγιον κυβερνήτη, τον Ιωάννη τον Καποδίστρια. Το πιστεύω απόλυτα ότι επρόκειτο περί Αγίου κυβερνήτου. Ωστόσο, επρόκαμαν οι σκοτεινές δυνάμεις να τον εξαλείψουν από προσώπου γης για να εφαρμόσουν τα άνομα και σκοτεινά σχεδία του. Και να σήμερα φτάσαμε στους σύγχρονους παραβατάς. Σήμερα αυτοί που κρατάνε τις τύχες της πατρίδος μας στα χέρια τους, αγαπητοί μου, δεν διαφέρουν και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τον διαβόητον εκείνων Ιουλιανών τον Παραβάτη, ο οποίος φιλοδοξούσε να γκρεμίσει ό,τι ιδανικό, ό,τι άγιο, ό,τι λαμπρόν υπήρχε στο γένος μας και στην ιστορία μας. Αυτό νομίζω ότι επαναλαμβάνεται. Αλλά η ιστορία η οποία οφείλει να μας διδάσκει πάντοτε μας ενθαρρύνει λέγοντας ότι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης είχε κακόν τέλος. Κακόν τέλος θα έχουν και αυτοί, αγαπητοί μου. Και φέτος είναι η χρονιά αυτής της ευκαιρίας να έχουν ένα κακόν κάκιστον τέλος και έναν παραδειγματισμό για τους επερχομένους, ώστε να μην ξαναδούμε, να μην ξαναζήσουμε τόσο τραγικά και τόσο συμπυκνωμένα τραγικά γεγονότα. Από χριστιανισμός της πατρίδος μας, του γένους μας, ξεπούλημα των εθνικών ιδανικών, αποκαθήλωση των ιερών και των οσίων. Τι είδαμε, Χριστέ μου, και τι θα δούμε ακόμη? Μου έρχεται στο μυαλό εκείνος ο λόγος τον οποίο ο διάβολος εξέφερε κάποτε, σας πω για ένα ανέκδοτο να ελαφρώσω λίγο το κλίμα το βαρύ που δημιουργώ. Κάποτε ένας μοναχός είχε ένα αυγό στη διάθεσή του, αλλά ήταν μεγάλη σαρκωστή και ήθελε να το φάει, αλλά πώς να το φάει, πού να πάει να το ψήσει? Το μοναστήρι, ξέρετε, έχει περιορισμένες τις δυνατότητες μιας τέτοιας δραστηριότητας. Οπότε σκέφτηκε λοιπόν να στερεώσει το αυγό πάνω στο κλειδί και το βάλε στο κερί που είχε στο κελί του και το ψήσε στο κερί και το φάγε. Αλλά μετά το πήραξε ο λογισμός και το εξομολογήθηκε. Και όταν το εξομολογήθηκε, το είπε ο πνευματικός και ρωτάς του, «Παιδάκι μου, πώς το σκέφτηκες αυτό το πράγμα?» Και όταν λέει ο διάβολος με έβαλε, λέει,
και παρουσιάζεται ο διάβολος εκείνη την ώρα και λέει «Ψέματα λέει! Εγώ λέει δεν το σκέφτηκα αυτό το πράγμα». Λοιπόν αγαπητοί μου, σκέφτομαι και λέω ούτε ο διάβολος δεν σκέφτηκε αυτά τα οποία σήμερα υλοποιούνται και εφαρμόσονται. Αλλά, επαναλαμβάνω, η ελπίδα δεν πέθανε, ζει. Ζει διότι, θα σας πω ακόμη μια ιστορία και μετά θα μου επιτρέψετε να κατέβω. Στον 18ο αιώνα, αγαπητοί μου, υπήρχε ένας μοναχός, ιεροκήρυκας, διαπρεπέστατος, αγάπιος ονόματι, Ιθακίσιος Ιστογένος. Ή το κάτι σαν τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Γυρνούσε όλη την χώρα και εμψύχωνε τους πιστούς, τους χριστιανούς και τους στερέωνε στην πίστη του Χριστού και στην ελπίδα της Αναστάσεως του Γένους. Κάποτε αυτός ο αγάπιος, ο Ιθακίσιος, έχοντας ακούσει πολλά για την πόλη, την περιώνυμον βασιλεύουσα, ήθελε να βρεθεί στην βασιλίδα των πόλεων και να γιορτάσει ένα Πάσχα στο Πατριαρχείο. Πήγε λοιπόν στο Πατριαρχείο και εκεί τον παρέπεμψαν στο αγιοταφικό μετόχιο του Αγίου Γεωργίου. Κάτω από το Πατριαρχείο είναι το μετόχι του Παναγίου Τάφου. Εκεί φιλοξενείται ο αγάπιος ο Ιθακίσιος. Παρακολουθούσε όμως όλες τις τελετές της Αγίας Εβδομάδος στο Πατριαρχείο, διότι ήθελε να τις απολαύσει, ήθελε να τις ρουφήξει. Τελείωσε η Ανάσταση αργά προς το ξημέρωμα και πήγανε να ξεκουραστούν. Ωστόσο, γύρω στην δική μας σημερινή 8 με 9 η ώρα, τον ξύπνησαν ζουρνάδες και ταούλια. Πετάχτηκε από το κρεβάτι του, δεν το περίμενε αυτό, δεν το πίστευε ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει και ανοίγοντας το παραθύρι του βλέπει ότι οι Ρωμνοί είναι ξεχυμένοι στους δρόμους και γλεντούνε και χορεύουνε και τραγουδούνε. Και τότε λοιπόν σκανδαλίστηκε πάρα πολύ και είπε «Μα καλά, δεν τρέπονται λιγάκι, έτσι τιμούν την Ανάσταση του Χριστού με χορούς και με τραγούδια και με γλέντια, με ταούλια και ζουρνάδες». Τότε λοιπόν οι άλλοι πατέρες που σηκωθήκανε και εκείνοι βέβαια γνώριζαν πόσους αγώνες αυτοί οι Ρωμιοί για να εξασφαλίσουν ένα τριήμερον ελεύθερης διασκέδασης την ημέρα του Πάσχα και των υπολείπων δύο ημερών έσταξαν αδρά τα γρόσια, αγαπητοί μου, για να μπορέσουν να βγουν στους δρόμους να πανηγυρίσουν. Του λένε «Γέροντα, αυτούς που τους βλέπεις τώρα να γλεντούν και να χορεύουν και κατ' εσέ να ασκημονούν, εάν τους δείξεις την πίστη και τα ιδανικά τους, είναι έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους για τον Χριστό». Μόλις το άκουσε αυτό ο αγάπιος ο Ιθακίσιος, συγκλονίστηκε. Μια έλαμψη ήρθε στο νου του, πέταξε το σκούφο του και πηδώντας από το παράθυρό του στον δρόμο, φώναζε λέγοντας «Αφήστε με να γλεντήσω, να χαρώ μαζί με τους φιλομάρτυρες, μαζί με τους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να χύσουν και το αίμα τους για τα ιδανικά αυτής της πατρίδος και αυτής της πίστης». Το συγκρατούσαν βέβαια με το ζόρι οι λυποί πατέρες. Αυτός ο πειρασμός, αγαπητοί μου, ο τελευταίος πειρασμός, ανέδειξε κυριολεκτικά ανθρώπους οι οποίοι μέσα τους κρύβουνε ίσως βαθιά την φλόγα της πίστης στον Χριστό και στην πατρίδα. Και έτσι λοιπόν αυτό ήταν το παρήγορον των εσχάτων αυτών γεγονότων. Αυτοί λοιπόν οι αδιάφοροι μέχρι σήμερα έδειξαν σημάδια ότι είναι έτοιμοι να χύσουν και το αίμα τους για την πατρίδα και για τον Χριστό και για την πίστη και για τα ιδανικά και ό,τι άλλο πολύτιμο κουβαλάει αυτό το γένος στην πλάτη του. Αγαπητοί μου, οι Σκοπιανοί πριν από δύο ημέρες αλλάξανε τις πινακίδες τους. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι δεν έχει μείνει κολυμβηθρόξυλο
στα Σκόπια. Πήγαν οι εθνικιστές και μου τζούρωσαν την λέξη Σεβέρνα Μακεδονία, διότι δεν δέχονται ότι είναι Βόρεια Μακεδονία. Σκεφτείτε, εάν αυτοί έκαναν τέτοιες πράξεις και εκδηλώσεις, εμείς οι ιδιοκτήτες αυτής της γης και αυτού του ονόματος και αυτής της ιστορίας, πώς πρέπει να σταθούμε, εάν τυχόν και επιχειρήσει κάποιος. Ευτυχώς μέχρι στιγμής είναι στα χαρτιά ούτε καν. Ούτε καν. Δόξα τω Θεώ. Ο Θεός αναδεικνύει παλικάρια. Ας τολμήσουνε, είπε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, να επιβάλλουν αλλαγή πινακίδων στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, στη Μακεδονία, στην περιφέρεια. Ας τολμήσουνε. Για μας θα είναι πάντοτε Σκόπια. Δεν θα γίνουν ποτέ Μακεδονία, διότι δεν μπορούν να γίνουν Μακεδονία. Δεν είναι ότι δεν τους αξίζει, αλλά δεν μπορούν να γίνουν Μακεδονία. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, λέγω ότι υπάρχει ελπίδα. Όσο θα έχουμε την πίστη μας εδραία στον Χριστό, τόσο θα ελπίζουμε ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες, θα ανατείνουν καλύτερες ημέρες. Εύχομαι αυτές οι ημέρες να είναι μέσα στο 2019 για να μπορέσουμε να το γλεντήσουμε, να το πανηγυρίσουμε, να το χαρούμε, να το χορέψουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη δανεικά, υπάρχει η φιλοπατρία, υπάρχει η ευσέβεια, υπάρχει η πίστη. Χρόνια πολλά αγαπητοί μου, να είστε καλά, καλούς αγώνες. Πάντα με τη βοήθεια του Τριαδικού Θεού, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Παντοδύναμο και Τριαδικό Θεό και οφείλουμε άπειρες ευχαριστίες που βρισκόμαστε και σήμερα εδώ. Μακαριότατε, σεβασμιότατη, θεοφιλέστατη, σεβαστοί πατέρες, μοναχοί και μοναχές, άξιο μοναχικό τάγμα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εκπρόσωποι φορέων και χριστιανικών συλλόγων, πατριωτικών κινημάτων και από όλους εσάς που εκπροσωπείτε κάποιον φορέα, σας καλωσορίζουμε για αυτήν όλη σήμερα την έμπρακτη εδώ ανταπόκρισή σας και πραγματικά μας συγκινείτε ιδιαίτερα και μας επιφορτίζετε με ιδιαίτερες ευθύνες, πραγματικά με όλα αυτά βεβαίως που ανέφερε ο αδελφό μου ο Ιωάννης, ο κύριος Μαλταμπές, και τον ευχαριστώ, αλλά το είναι υπερβολές βέβαια όλα αυτά που είπε, δεν έχουμε και τόσο πολύ όλα αυτά που είπε να αξίζουμε. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός, θα παλέψουμε με όλες αυτές τις δυσκολίες, όπως πολύ εύστοχα ο Μακαριότατος εστίασε και είπε ακριβώς την κατάσταση όπως ακριβώς διαμορφώνεται. Θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω και να σας ενημερώσω το έργο που επιτελέσαμε μέσα στο 2018, γιατί πολλές φορές παρατηρούμε το εξής φαινόμενο. Άλλα έχουν γίνει, άλλα λέμε, άλλα μεταφέρουν και αυτό εσείς θεωρώ ότι έχετε ήδη αντίληψη ότι γίνεται και στους χώρους μας και στο στενό μας περιβάλλον αλλά και στον ευρύτερο χώρο αυτή όλη η παραπληροφόρηση που γίνεται και ιδιαίτερα σήμερα έχει διευρυνθεί, έχει ενταθεί πάρα πολύ. Γιατί ακριβώς αυτά που όπως ακριβώς εντόπισε ο Μακαριότατος, ακριβώς προσπαθούν να διαστραβλώσουν όλη αυτή την κατάσταση με όλη αυτή την δόλια και ύπουλη προπαγάνδα που επιχειρείται εδώ και πολλά χρόνια και δεν είναι καθόλου τυχαία. Γι' αυτό ξεκινάμε με τη σειρά όπως αντιμετωπίσαμε στο 2018, όπως ακριβώς εντόπισε ο Μακαριότατος, ακριβώς προσπαθούν να διαστραβλώσουν όλη αυτή την κατάσταση με όλη αυτή την δόλια και ύπουλη προπαγάνδα που επιχειρείται εδώ και πολλά χρόνια και δεν είναι καθόλου τυχαία. Γι' αυτό ξεκινάμε με τη σειρά όπως αντιμετωπίσαμε στο 2018. Το πρώτο που διαμαρτυρηθήκαμε στο κατάπτυστο έργο εκεί που είχαν ανεβάσει στο θέατρο εκεί Ακροπόλ
να προσβάλλουν τον Χριστό μας και τους Αγίους μας. Εκεί διαμαρτυρηθήκαμε και καταθέσαμε και μήνυση όλων αυτών των απαραγωγών και παντός υπευθύνου που ανεβάσανε αυτό το κατάπτυστο έργο. Βεβαίως όλα αυτά βλέπετε ότι δεν είναι τώρα σημερινά γεγονότα τα οποία σιγά σιγά και κάθε χρόνο βγάζουν και από ένα για να χτυπάνε και να μπορέσουν πραγματικά αυτοί σαν στόχο, αυτό το στόχο που έχουν, να αποχριστιανοποιήσουν την Ελλάδα. Βεβαίως υπολογίζουν με δίχως τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και δεν πρόκειται να αφήσει και να περάσει, γιατί για αυτόν τον τόπο, για την αιματοβεμένη αυτή η Ελλάδα μας, έχει υπογράψει και την υπογραφή του δεν την παίρνει πίσω. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγκρίνηση, σε εγρήγορση και να είμαστε κοντά, συσπηρωμένοι με ενωτικό πάντα πνεύμα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις που παρουσιάζονται σήμερα μέσα εδώ στην πατρίδα μας. Έτσι αντιμετωπίσαμε αυτό το φαινόμενο εκεί και καταθέσαμε και μήνυση, την οποία θα μας εξηγήσει εδώ ο νομικός μας, ο κύριος Ιωάννη Μαλταμπές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση, και θα το δούμε κατά την πορεία, γιατί εάν τους αφήσουμε έτσι χωρίς να είναι η παρουσία μας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ και καταλαβαίνετε σημαντικό, να είμαστε παρόν, γιατί αυτό επιτελούμε, αυτό θα πρέπει να κάνουμε και να ομολογούμε όπου και αν βρισκόμαστε. Γιατί αυτό μας ζητάει ο Κύριος μας. Όσοι θέλει ο πίσω μου ερθεί, απαρνηθά το εαυτό, αράτω το σταυρό αυτό και ακολουθήτουμε. Και όποιον με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ εντός του επουρανίου πατρός μου. Επομένως, αυτό κάνουμε απλά και δεν κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο σπουδαίο, ούτε να μας πούνε συγχαρητήρια, να μας βραβεύσουν. Απλώς προσπαθούμε κι εμείς ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας και τίποτα άλλο. Στη συνέχεια, συμμετείχαμε σε όλες τις διοργανώσεις για το Μακεδονικό, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, μαζί με τις Παμακεδονικές Συνομοσπονδία, εδώ που βρίσκεται ο πρόεδρος της Παμακεδονικής, εδώ ο κύριος Αθανασιάδης Ιωάννης, και πραγματικά του δίνουμε ιδιαίτερα συγχαρητήρια για όλον αυτόν τον αγώνα που διέπραξε και είμαστε κοντά του. Στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση που έγινε τελευταία στο Σύνταγμα. Και πραγματικά ήταν όλα βεβαίως παραπληροφόρηση από τα μέσα μαζικής τυφλώσεως. Είναι γνωστός ο τρόπος εδώ, για μας δεν είναι πρωτόγνωρο, εδώ και πολλά χρόνια μαζευόμαστε 100.150 και λέγανε 500-2.000 ότι ήταν αυτή. Είναι γνωστό η μέθοδο αυτή που ακολουθούμε, για μας δεν μας εμπλήσει. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μαζί τώρα όλα αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα να τα αντιμετωπίσουμε με ενωτικό πνεύμα. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση, μια υπενθύμηση. Αυτά που δεν μπόρεσαν στον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δια της βίας και με όπλα που υπερασπίστηκαν και διαφύλαξαν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας, οι πρόγονοί μας στους κατακτητές, στα βουνά της Βορείου Υπήρου, στο Γράμμο και στο Βίτσι και Μακεδονία, που βάφτηκαν με αίμα μαρτύρων και ηρών. Έρχονται σήμερα τόσο απλά, τόσο δημοκρατικά να σβήσουνε, να διεστραβλώσουνε όπως τη γενοκτονία, όπως τη χαρακτηρίζουνε εθνοκάθαρση, τη γενοκτονία των ποντίων, την καταστροφή της Μικράς Ασίας, τη χαρακτηρίζουν ότι ήταν συνωστισμός και πολλά άλλα. Δηλαδή με λίγα λόγια πάνε να υποτιμήσουν και να σβήσουν την ιστορία μας. Υπολογίζουν βεβαίως λάθος και τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων μας, Παύλου Μελά, των Μακεδονομάχων Παύλου Μελά, και είναι ντροπή και έσχος, όπως τις χαρακτηρίζουν κάποιοι ιστορικές εκκρεμότητες, άλλοι πάντα με δημοκρατικές διαδικασίες. Βλέπετε εδώ, χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο και θα το έχετε παρατηρήσει, θεωρώ ότι έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση, ότι δίθεν ότι ακολουθούν με δημοκρατικές διαδικασίες και μας κοροϊδέψανε, μας παραπλανήσανε, γιατί έχουν μια τέτοια μέθοδο με την ύπουλη αυτή και τη δόλια προπαγάνδα που χρησιμοποιούν μέσα από όλα αυτά τα μέσα που έχουν, μέσα μαζικής τυφλώσεως, εγώ τα χαρακτηρίζω, και προβάλλουν, ενώ στην ουσία, ενώ κάνουν διαβουλεύσεις εδώ και αρκετό
καιρό ότι θα ρωτήσουν, θα γίνουν διάφορες αυτές συνεργασίες και συνομιλίες με την Εκκλησία, με την κρατούσα Εκκλησία και στο τέλος τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Αυτοί προχωρούν και προχωρούν με πάρα πολύ βιαστικό και κάνουν ιδιαίτερα με όλες αυτές τις καταστάσεις τώρα με πολύ ηλικιώδη, θα έλεγα, και ανεξέλεγκτη αυτή όλη η κατάσταση όπως έχουν προγραμματίσει. Βεβαίως, εμείς κάναμε και στη συνέχεια με όλα αυτά τα θέματα, γιατί όπως είπαμε αυτοί έχουν το πρόγραμμά τους, αλλά και εμείς θα είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και θα τους ελέγχουμε και θα είναι η παρουσία μας με όλες μας τις δυνάμεις. Κλήρος και λαός. Γιατί εμείς έχουμε καταρχήν πάντα, από τότε που ξεκίνησαν αυτόν τον ομολογιακό αγώνα οι αείμνηστοι Ανδρέας Λύρας και Μαρκουλάτος Γεώργιος, με τότε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρών Αυξέλιο, αιωνία του συμνήμη, ξεκίνησαν αυτόν τον ιερό ομολογιακό αγώνα από τότε από τα προπήλαια και έχουμε κλείσει 32 συναπτά έτη. Έτσι, αναλάβαμε αυτή την παρακαταθήκη με πολλές δύσκολες συνθήκες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήταν τεράστιο το κενό από τα δύο μεγάλα αυτά πνευματικά αναστήματα, τους πρωταγωνιστές και ομολογητές, τους οποίους χαράξανε και δώσανε από τότε με όλα αυτά που είχαν τότε καταθέσει, με διακηρύξεις σε όλη την Ελλάδα με μεγάλα συλλαλητήρια, κληρικολαϊκά συλλαλητήρια, και είχαν δώσει από τότε και είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι η Ευρώπη και τα πακέτα Ντελόρ και τα υπόλοιπα δεν θα σώσουν την Ελλάδα μας. Και έτσι ακριβώς όπως έγινε, ακριβώς έγινε και δικαιώθηκε πλήρως όλα αυτά όπως είχαν διατυπωθεί. Επίσης, τότε και τη συνθήκη Σέγγερ που κάναμε ολονυχτία στο Σύνταγμα, τα οποία ήταν τα πρώτα δεσίματα με αυτές τις συνθήκες, Δουβλίνο 1 και 2 κτλ, τα οποία όλα αυτά ήρθαν βούμερα κατά όλες αυτές και της Ευρώπης, με όλα αυτά που βλέπουμε τη διακίνηση των λαθρομεταναστών και με όλα αυτά που έχουν σχεδιάσει. Βλέπουμε ότι ακριβώς ήταν τα πρώτα μεγάλα αυτά εγκλήματα και δεσίματα, τόσο σε εθνική διάσταση και στη συνέχεια με όλη αυτή σε πνευματική διάσταση, γιατί έχουν σαν στόχο να μπορέσουν να φέρουν όλη αυτή την σύγχυση, τη δίθεν οικονομική κρίση, η οποία είναι πλασματική, δεν είναι αληθινή, και στη συνέχεια να περάσουν όλα αυτά ανενόχλητοι με όλα αυτά που έχουν κατά σειρά και έχουν προγραμματίσει, γιατί είναι βάση οργανογράμματος όπως βλέπετε και δεν είναι τυχαία που γίνονται τώρα αυτή την ώρα όλα ένα πίσω από το άλλο. Στη συνέχεια που περάσανε όλα ιδιαίτερα τα αντίχριστα, αντισυνταγματικά, αντιορθόδοξα όλα νομοσχέδια με όλα αυτά που περάσανε, τα οποία προσβάλλουν τη δημιουργία, τη σχέση των ομοφιλοφίλων, την αναγνώριση των εθνών και του φίλου από 15 χρονών να έχει το παιδί να μπορέσει να επιλέξει το ένα φίλο ή το άλλο. Πραγματικά είναι ακατανόητα και δυσνόητα για τον ανθρώπινο νου, αν πραγματικά σηκωνόντουσαν όλοι οι πρόγονοί μας, δεν θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι γίνονται αυτά εδώ, αυτά τα πράγματα μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε στις 13 Μαΐου πανελλαδική κληρικολαϊκή συγκέντρωση εις τα προπήλαια των Αθηνών, με αντισυγκεντρώσεις που έχουν τη γνωστή αυτή τακτική και πάγια είναι τώρα πλέον, να δημιουργούν αντισυγκεντρώσεις, έχουν νέα κόλπα, για να μπορέσουν να σταματήσουν, και είναι δικά τους τα σχέδια, τον τότε αυτόν που ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και οι υπόλοιποι και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι τα ίδια θα είναι, δεν αλλάζει τίποτα, απλώς τους επιλέγουν και όποιος είναι και εκτελεί τα σχέδιά τους, δεν έχουν κανένα πρόβλημα αυτοί που παίρνουν από εκεί τις εντολές από το εντός και τα εκτός σκοτεινά κέντρα. Αυτή η συγκέντρωση πραγματικά σηματοδότησε και ήταν ιδιαίτερα με όλες αυτές τα εμπόδια και τις δυσκολίες που συναντήσαμε, γιατί είχαν βάλει τους αναρχικούς εκεί στα προπήλαια, και σας ενημερώνουμε και ακριβώς είχε γίνει παραπληροφόρηση, γιατί βεβαίως αν θα μπορούσαμε να ανασυνταχτούμε τόσο εύκολα ύστερα από εκεί αυτή την κατάσταση που επικρατούσε, είχαν περικυκλώσει γύρω όλο το κέντρο πρωτοφανή φαινόμενα με κλούβες και αστυνομία,
και όλα τα πούλμαν τα οποία ερχόντουσαν από την επαρχία τα διώγνανε και τους τρομοκρατούσαν να μην έρθουν στο κέντρο γιατί θα εμπλακούν με τους αναρχικούς. Και ο κόσμος βεβαίως δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να έχουμε μια τέτοια προετοιμασία, να ετοιμάσουμε ένα στρατό ολόκληρο, να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε και να πάρουμε μέτρα αυτά. Εδώ είχαν λάβει και είχε περιγραφτώσει γύρω-γύρω όλο το κέντρο των Αθηνών μέχρι κάτω το σταθμό Λαρίσης, μέχρι στο ξενοδοχείο Hilton και όλη γύρω η περιοχή είχε αποκλειστεί και τους αποτρέπανε τον κόσμο να μην έρθει στο κέντρο. Βλέπετε ότι και από πληροφορίες τις οποίες πήραμε από τους ιδίους εκεί αυτούς, τα καλά παιδιά εκεί, τους γνωστούς άγνωστους όπως τους χαρακτηρίζουν, χρόνια τώρα τους διατηρούν και τους ξέρουν, ότι εμείς μας έχουν πληρώσει να είμαστε εδώ μέχρι τις 5 η ώρα. Αυτό ήταν οι εντολές τους και ακριβώς έτσι, με αυτόν τον τρόπο, εμείς καταφέραμε, Θεού θέλοντος και θαυματουργικά πραγματικά, μπορέσαμε να ανασυνταχτούμε και να πραγματοποιηθεί αυτή η πολύ με τόσο δυσκολίες συγκέντρωση και να μπορέσουμε να ακουστούν εκεί οι ομιλίες και είχαμε κάλυψη πραγματικά άνωθεν για να γίνει όλο αυτό εκεί πέρα το επίτευγμα που μπόρεσαμε με όλο αυτόν τον τρόπο και τις δυσκολίες. Καταλαβαίνετε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες. Τα μέσα που διαθέτουμε και οι δυνάμεις είναι πενιχρές, είναι ελάχιστες. Αλλά ο Θεός γνωρίζει πως τα αναγάγει, πως τα επαυξάνει και είναι θαύμα πραγματικά και αυτό που γίνεται για να μπορέσουμε με όλους αυτούς τους τρόπους, για να μπορέσουμε να δώσουμε την παρουσία μας ότι ο ελληνικός λαός και η Ορθοδοξία δεν πέθανε, δεν κοιμάται, είναι εδώ. Και θα δώσει, όπως είπε και πολύ εύστοχα ο Μακαριότατος, δεν θα αφήσουμε έτσι να τους αφήσουμε ανενόχλητους να προχωρούν με όλο αυτό το σχέδιο και να κάνουν που νομίζουν ότι έχουν πλήρη αυτοέλεγχο και ότι έχουν ελέγχει τα πάντα και έχουν δέσει τους πάντες και δεν πρόκειται, νομίζουν, υπολογίζουν όπως είπαμε και ότι δεν θα βρουν μπροστά τους αντίσταση. Αλλά θα έρθει η ώρα που δεν θα ξέρουν από πότε θα φύγουν και θα φύγουν νύχτα. Πραγματικά είναι αξιολείπητοι και οι σημερινοί, αλλά και αυτοί όλοι που συμμετέχουν σε αυτή όλη την μεγάλη εθνική προδοσία που επιτελείται σε αυτές τις μέρες μας και είναι απαράδεκτο να γίνεται μέσα σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο από τότε, από το 1821, οι ήρωες της παλιγενεσίας μας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και όλοι οι ήρωες της Επανάστασης ορκιστήκανε μπροστά στην Παναγία μας και δώσανε όρκο και πήρανε την ευχή και την ευλογία και ευλογηθήκανε τα όπλα για να μπορέσουμε να πετάξουμε τον τουρκικό ζυγό τα 400 χρόνια εδώ από την Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να απελπιζόμαστε, θα πρέπει να είμαστε πάντα με ελπίδα και αισιοδοξία, γιατί έτσι λειτουργούσαν στην πορεία όλα αυτά στους αιώνες. Την πορεία, μα κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία μας και την ζωή της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι αντιμετωπίσανε πολλές καταστάσεις τέτοιες, με πολλές προδοσίες κατά την πορεία, όμως ήρθε η ώρα με τις μεγάλες οικουμενικές συνόδους και τους δινόταν η απάντηση και αποστομωτικές αυτές απαντήσεις από μικρούς, από αμόρφωτους, αλλά αγίους άντρες. Και παίρναν την απάντηση και τους φημώνανε και δεν είχαν τίποτα να απαντήσουν και παίρναγε το μήνυμα, γι' αυτό έχει καθοριστεί, έχουν ευλογηθεί, είναι όλα διασφαλισμένα και δεν πρόκειται να περάσουν όλα αυτά που νομίζουν ότι έχουν δυνάμεις. Η μεγάλη υπερδύναμη είναι ο Κύριος μας, ο Χριστός μας και για την Ελλάδα είναι καλυμμένη και σε μήκος και σε πλάτος και δεν πρόκειται να την πειράξει κανένας. Ό,τι και συμφωνίες να κάνουν στις λίμνη των Πρεσπών και όπου και αν είναι αυτά όλα τα ανοίγματα και τις προδοτικές αυτές που κάνουν συναλλαγές με τον Πατριάρχη, με τον μεγάλο εκεί αυτόν που κάνει τα μεγάλα παγκόσμια των συμβούλια των εκκλησιών, τα κολυμπάρια και τα λοιπά, αυτά όλα θα πέσουν στο κενό. Ήρθε η ώρα να ενώσει ο κλήρος και ο λαός επιτέλους, να δώσει το χέρι του, γιατί αυτό εκμεταλλευτήκαν όλα αυτά τα χρόνια,
για να μπορέσουν να περάσουν ανενόχλητοι όλα αυτά τα σχέδια. Γιατί όπως είπαμε δημιουργήσανε πλασματικά την κρίση και μέσα από αυτά να περάσουν όλη αυτή την ηλεκτρονική όλη διακυβέρνηση. Γι' αυτό σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήσανε ήταν πραγματικά σταθμός για να δούμε πώς τους ενοχλεί αυτή η παρουσία μας εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί ξέρετε και το γνωρίζετε εσείς όλοι που συμμετέχετε εδώ σε αυτούς τους αγώνες σε όλες αυτά τα χρόνια και μας συγκινείτε ιδιαίτερα που μας στηρίζετε και μας δίνετε και για μας δύναμη να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί αν δεν υπάρχει λαός και να είναι συμπαραστάτες δεν μπορούμε βεβαίως μόνοι μας να κάνουμε τίποτε απολύτως. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε συνεχή ενότητα και επαγκρύπνηση. Γι' αυτό μας αυτή την συγκέντρωση μας καλέσανε αμέσως για να πούνε, να μας πούνε ότι να μας ζητήσουν συγγνώμη με όλα αυτά που γίνανε, με όλα αυτά τα μέτρα που είχαν ληφθεί, γιατί δεν μπόρεσαν με στοιχεία και του, από το κέντρο ελέγχου της αστυνομίας, ο οποίος με διαβεβαίωνε ότι δεν μπορούμε κύριε Μπακάλι να κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, γιατί αν δεν πάρω πολιτική εντολή θα χάσω τη δουλειά μου. Βλέπετε ότι και η αστυνομία είναι δεμένη. Τους έχουν κάνει με τα νομοσχέδια αυτά που περάσαν εδώ και πολλά χρόνια, όπως και τα άλλα που έχουν περάσει, να μην έχει λόγο οι θεσμοί του Προέδρου της Δημοκρατίας, όλα αυτά που χρόνια τα περάσαν απαρατήρητα, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις και να σταματήσει κάτι το οποίο δεν είναι αντισυνταγματικό, αντεθνικό, αντορθόδοξο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουν βρει αυτή όλη τη μέθοδο να τα περνάνε τελείως απαρατήρητα. Γι' αυτό για μας όλη αυτή η κατάσταση που το γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια, ότι με την ηλεκτρονική αυτή ταυτότητα, τη νέα με το τσιπάκι που έχει επάνω, το μικροτσιπ της τεχνολογίας του FID, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, δεν είναι απλή όπως ορισμένοι πολλές φορές έχουν δώσει αθώες εξηγήσεις από χώρους οι οποίοι είναι δυστυχώς και από χώρους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να δοθούν, γιατί όλα αυτά που γίνονται τώρα δεν γίνονται έτσι απλώς τυχαία. Ούτε είναι απλώς αυτή η απλή αυτή εφαρμογή όλη της τεχνολογίας αυτή, είναι από έγκριτους καθηγητές τόσο της πληροφορικής, των πολυτεχνείων εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και από νομικής πλευράς, η οποία έχουν πάρα πολλά μέσα φοβερές ελλείψεις για την προστασία και της διακίνησης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Από τότε, για μας βεβαίως δεν είναι τίποτα το πρωτόγνωρο, από τότε, από το 1986, μας διαβεβαίωναν ότι οι ανεξάρτητες αρχές του κυρίου Δαφέρμου ότι θα διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Από αυτά εμείς διαπιστώνουμε καθημερινά και σας βλέπετε ότι βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι στη διάθεση του κάθε hacker και τον κάθε αυτό που να υποκλέπτει από τα Υπουργεία Οικονομικών και τα λοιπά που ήταν τα τελευταία στοιχεία, τα οποία μπορούν να τα διαθέτουν προς άγνωστες κατευθύνσεις και δεν ξέρουμε τι προελεύσεως είναι αυτή και δεξιά και αριστερά, στοιχεία και της εθνικής μας προστασίας, της εθνικής ασφάλειας. Εδώ βεβαίως μπήκανε μέσα στην μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και την Ρωσία σκάκερ και μπλέξανε και τους είχαν τρομοκρατήσει ότι είχαν και γίνει εμπλοκή. Επομένως, ποια διασφάλιση μας λένε. Και κατά καιρούς, τα τελευταία την Γερμανίδα, την Καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ, η οποία την παρακολουθούσαν με τα στοιχεία και την είχαν υποπαρακολούθηση. Και εδώ στη συνέχεια οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί τους παρακολουθούσαν και παίρνανε όλα τα στοιχεία και όποτε θέλανε. Επομένως, μπορούμε να τους πιστέψουμε, να τους δώσουμε τα στοιχεία με τόσο ευκολία ότι θα μας είναι για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ποια εξυπηρέτηση? Προς ποια κατεύθυνση γίνεται η καλυτέρευση? Γιατί εγώ ρωτάω τον κάθε νοήμων άνθρωπο που έχει το μυαλό του στο κεφάλι, να με συγχωρέσετε, δεν θέλω να τα πω τόσο έτσι πρακτικά και απλά, πού είναι η διευκόλυνση ύστερα από αυτή την εφαρμογή που έγινε από το 1986 προς το καλύτερο στην ποιοτική ζωή του τόπου, στην οικονομική, πολιτική και σε όλα τα επίπεδα? Προς τα πού έχει γίνει η καλυτέρευση? Εξαθλίωση έχει γίνει, ανεργίες, δυστυχία, πείνα,
και ο κόσμος πρωτοφανή φαινόμενα να ψάχνει στα σκουπίδια να βρει ένα κομμάτι ψωμί να φάει. Αυτή είναι η εξέλιξη. Προς τα εκεί θα ανασυγκροτήσουμε και αυτά τα παραμύθια που κατά καιρούς μας λένε. Να εξηγιάνουμε και να εξηγιάνουμε το κεφάλι σας να εξηγιάνετε πρώτα. Αυτό που χρειάζεται. Γιατί όλα αυτά που κάνετε τα προγράμματα σε τίποτα δεν έφερε αποτέλεσμα προς το καλύτερο. Εδώ μέσα, πρακτικά, στη μηχανογράφηση, στις συναλλαγές, όπου θέλετε, οι υπηρεσίες έχουν γίνει, έχουν μπερδέψει μετά την επιχειρηματική εφαρμογή των ΑΜΚΑ και όλων των άλλων υποχρεωτικών μητρών υγείας και έχουν γίνει, τα έχουν μπερδέψει, ο ένας έχει το ΑΜΚΑ του αλλού κτλ. Επομένως, για ποια διευκόλυνση γραφειοκρατίας, όπως τότε μας είχε καλέσει την άλλη μέρα, όπως σας προείπα, ο τότε υπουργός κ. Κουρουμπλής, ότι είναι, κύριε Πρόεδρε, προχωράμε γιατί θα διασφαλίσουμε τα στοιχεία αυτά και δεν θα είναι με τέτοιες τεχνολογίες μέσα αυτό. Ναι, να μας φέρετε με στοιχεία να τα δούμε έμπρακτα από αυτές τις τεχνικές επιτροπές που μας λέτε, να δούμε τι ακριβώς θα περιέχει. Άμα μπορείτε να τα βρείτε, να μας πείτε και εμάς. Να σας δώσουν στον εκάστοτε υπουργό, τον έχουν απλώς να εκτελεί εκεί ό,τι εντολές του δίνουν και ούτε ξέρουν ούτε τι τους γίνεται ούτε τίποτα από αυτά όλα που συμβαίνουν πίσω από αυτούς και ποιοι δίνουν τις εντολές. Και οι προηγούμενοι που πηγαίναμε έτσι στο διάστημα που καθόντουσαν σε αυτή την καρέκλα του Υπουργού ένα χρόνο, έξι μήνες όσο διάστημα ο καθένας, ούτε ήξερε τι γίνεται γύρω του στο περιβάλλον. Οι εντολές ερχόντουσαν όπως και βγήκαν στη δημοσιότητα με email από τις Βρυξέλλες. Και εκτελούσανε, λες και το κάθε τι που γίνεται, οποιαδήποτε βελτίωση προς τον ελληνικό λαό, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι καλό για τη διευκόλυνση των Ελλήνων πολιτών, των πασχόντων, των αναπήρων, εάν δεν πάρουν την εντολή από την Τρόικα, από το Αδουνουτού, να επιτρέψει να δώσουν ένα κομμάτι από αυτά τα επιδόματα, τα οποία αυτά τα περικόψανε όλα. Όλα αυτά τα μεγάλα κονδύλια που κόψανε από τις μισθοδοσίες, από τους συνταξιούχους, τα οποία είναι τεράστια ποσά, τεράστια δισεκατομμύρια, τα οποία δεν ξέρουμε προς τα πού τα διοχετεύουν. Βεβαίως, γνωρίζουμε με όλα αυτά που γίνονται και με όλη αυτή την κατάσταση που έχει περιέλθει, με την εισβολή όλη αυτή των λαθρομεταναστών και την αυτή των... όπως τη χαρακτηρίζουν αυτοί και του λένε πρόσφυγες, πρόσφυγες από πού. Θέλουν και εκεί να μας δημιουργήσουν και καλά ότι έρχονται από εμπόλεμες κατάσταση. Από τις εμπόλεμες εκεί όλες αυτές τις περιοχές ούτε 1% δεν είναι. Και αυτό είναι μέσα στα σχέδια δόγμα Kissinger. Να έρθει κάποια μέρα, ακριβώς αυτά που είχε πει τότε που ήταν Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αυτόν τον δυσκολοκυβέρνητο λαό, για να τον χτυπήσεις, πρέπει να τον χτυπήσεις στη γλώσσα του, στην ιστορία του, στην πίστη του και στην αλλίωση του πληθυσμού. Ακριβώς αυτό επιτελείται. Επακριβώς. Και μας βγαίνουν και μας λένε ότι έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ιδιαίτερα κονδύλια αυτά. Τίποτα. Όλα τα πληρώνουμε εμείς, ο ελληνικός λαός. Από τις κρατήσεις, από όλα αυτά που μας έχουν αφαιρέσει. Και στο τέλος μας οδηγούν και σε όλη αυτή την εθνική πραγματικά κατάσταση που είναι φοβερά επικίνδυνη να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση σήμερα, να γίνονται με ανατροπές στο μακεδονικό, να ψηφίζεται μέσα από τη Βουλή, από την ελληνική, εκεί, την εκπρόσωπη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να ψηφίζουν και να δίνουν με τόσο ευκολία ότι είναι πραγματικό αυτά εκκρεμότητες που εκκρεμούσαν εδώ και πολλά χρόνια. Και ήρθανε αυτοί σήμερα οι τόσο πολύ καλοί άνθρωποι με δημοκρατικές διαδικασίες να τις αποκαταστήσουν. Αυτό πραγματικά είναι, υποτιμούν την νοημοσύνη μας τουλάχιστον να μην δώσω κανένα άλλο χαρακτηρισμό. Και προχωρούνε και δεν θέλουν να ακούσουν ούτε να γίνεται καμία παρέμβαση και ιδιαίτερα και από την Εκκλησία που έκανε τις συζητήσεις και τις διαβουλέψεις, όλες τους περιπέξανε και τους κοροϊδέψανε. Γιατί το κάνανε αυτό για να έχουν πρώτα να διασφαλίσουν
να μην έχουν τη δυνατότητα, θίξανε το θέμα ότι θα κοπεί η μισθοδοσία, θα τους βγάλουν από το δημόσιο για να μπορέσουν να τους εκβιάζουν για όλα αυτά που γίνανε μετέπειτα που λέμε για τα εθνικά θέματα και το θέμα της Μακεδονίας και όλα αυτά. Προηγουμένως εργαστήκανε τόσο μεθοδικά για να μπορέσουν έτσι να τρομοκρατήσουν τον κλήρο ότι αν κουνηθείτε και διαμαρτυρηθείτε, γιατί είδατε ότι μόλις θίξανε το θέμα της μισθοδοσίας, βγήκανε όλοι, αρχιερείς, ιεραρχία και ιερείς, μη μας πειράξετε, θα γίνει σεισμός. Για τα άλλα θέματα όμως, κύριε Ιερώνημε, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας, πού είναι η παρουσία σου, να μπορέσεις να δώσεις αυτή την πορεία που θα έπρεπε να δώσει η Εκκλησία, όπως γινότανε παλαιότερα, και όχι να ακολουθείς εσύ τους διάφορους πολιτικούς και να τρέχεις πίσω από τον κάθε πολιτικό. Είναι ανεπίτρεπτο να συμβαίνει σήμερα, γιατί και αυτοί όλοι που βρίσκονται σήμερα στον υψηλό αυτό βαθμό της πολιτικής, θα έπρεπε να τους δώσετε τα φώτα, να τους ενημερώσετε. Εμείς δεν λέμε να τους κάνετε κακό, να μπορέσετε να τους είχατε νοθετήσει, να τους κατευθύνετε να συνέλθουν από αυτή όλη την κατάσταση που έχουν περιέλθει. Γιατί μπορεί να είναι σε έναν βαθμό να μην γνωρίζανε τι επιτελούν σε αυτή την ευθύνη που έχουν να βρίσκονται στη διακυβέρνηση αυτού του ιερού τόπου. Δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό αυτό. Θα έπρεπε να είχατε φροντίσει να τους δώσετε αυτά τα στοιχεία που έπρεπε και να μπορέσετε να τους συνεφέρετε από όλο αυτό το βόρβορο που έχουν περιέλθει. Γιατί εάν τόσα χρόνια δεν φροντίσατε με όλα αυτά μετά την μεταπολίτευση να δώσετε και είχατε την ευκαιρία σε όλα αυτά τα χρόνια, τότε πότε περιμένετε και τι πρέπει να κάνετε, και αν είναι πραγματικά η όλη αυτή η κατάσταση έτσι με όλα αυτά που συμβαίνουν και τι θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικά. Όσο πηγαίνουμε και προσπαθούν με διάφορους τρόπους πραγματικά να μας παραπλανήσουν, δεν είναι βεβαίως, βαδίζουν σε λάθος πορεία, σε λάθος κατευθύνσεις, γιατί όσο προσβάλλουμε την πίστη μας, την ορθοδοξία μας, τους Αγίους μας με όλα αυτά που γίνονται κατά καιρούς που βγαίνουν στη δημοσιότητα και μένουν αδρανείς και απαθείς, τόσο θα ολισθαίνουμε, γιατί δεν μπορεί να δέχεται έτσι με, αυτή την κατάσταση ο Θεός όλα αυτά που συμβαίνουν και να μένουν χωρίς να εκπηρεάζονται, χωρίς να συγκινούνται και να είναι με όλη αυτή την ανοχή που τους δίνουν και τους αφήνουν, και μάλιστα μπορεί και πίσω από ό,τι φαίνεται τους δίνουν και τα έμφυσιμα ότι καλά το πάτε, καλή είναι η πολιτική που χρησιμοποιείτε, για να μην δημιουργηθεί τάχα μου λέει καταστάσεις με όλα αυτά τις διαφορές μας και αυτά που είχαμε. Δηλαδή αυτοί όλοι που αφήσανε τα κόκαλά τους και το αίμα τους στα βουνά της Βορείου Ηπείρου και πάνω στη Μακεδονία ήταν χαζοί. Και εσείς είσαστε εδώ οι πολύ πολύ δημοκράτες, με αυτό χρησιμοποιείτε, εκεί φτάσαμε. Πού το βρήκατε με αυτά τα, πώς μπορείτε να τα παρουσιάζετε όλα αυτά τα πράγματα, πώς τολμάτε και κάνετε με όλο αυτό τον τρόπο και να γίνεται όλη αυτή η σύγχυση. Αλλά εμείς θα έρθουμε πραγματικά εδώ να εστιάσουμε όλη αυτή την κατάσταση που προσπαθούν και με όλους τους τρόπους και έχουν παραπλανήσει και δικούς μας ανθρώπους για να εφαρμόσουν αυτό που θέλουν, γιατί βλέπετε η παροιμία λέει στην ανεμοζάλη ο λύκος χαίρεται, και αυτό είναι εν κατακλείδι που θέλουν να εφαρμόσουν. Όλη αυτή την κατάσταση που φέρανε ήταν οργανωμένο σχέδιο και ψευδή όλα τα στοιχεία. Ούτε και οικονομικό πρόβλημα υπάρχει πουθενά και σε κανένα επίπεδο, γιατί ποιος οικονομικός έγινε αποκλεισμός, είχαμε κάνα πόλεμο και δεν το καταλάβαμε, έγινε κάτι θεομηνία και έγινε κάτι καταστροφές, από ποιο λόγο έγινε όλη αυτή στο βαθμό που είχαμε φτάσει της ανάπτυξης και βρεθήκαμε να ολισθαίνουμε συνέχεια προς τα κάτω, χωρίς να υπάρχει μια πραγματική αιτία. Πώς βρεθήκαμε να έχουμε αυτό το έλλειμμα, με έγκυρες πληροφορίες της τότε καθηγήτριας της κυρίας Γιοργαντά που ήταν στη Λεστάτ, η οποία ήταν η πιο αρμόδια, η οποία ήταν, αυτό το δεν ήταν πραγματικό, μας βάλανε το πιστόλι στον κράταφο. Τότε με το αυτό που ήταν τους αρμοδίους Γεωργίου και τους λοιπούς αυτούς υπουργούς. Η ίδια που, η οποία ήταν η πιο εξειδικευμένη στο αντικείμενο. Επομένως βλέπετε ότι όλα αυτά που ο λαός
του τα πλασάρουν με τον τρόπο που ξέρουν και αναμασάει χωρίς να το καταλαβαίνει ότι εμείς δεν έχουμε λεφτά, η Ελλάδα μας έχει φτωχεύσει και είμαστε τούτο και έχουμε ελλείμματα και έχουμε αυτά. Όλα αυτά είναι ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό που θέλουμε για μας, ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει, να μην προβούμε και μας δώσουν αυτό το πολύ επικίνδυνο σφράγισμα που αυτός είναι ο στόχος του για την Ορθόδοξη εδώ Ελλάδα μας. Ενώ σε άλλα κράτη προηγμένης τεχνολογίας την οποία επιχειρήθηκε δεν το δεχτήκανε, βεβαίως αυτοί όχι για λόγους πίστεως, αλλά για λόγους προσωπικών δεδομένων, για την ασφάλεια δηλαδή των προσωπικών δεδομένων και δεν το, γιατί ήταν επικίνδυνη, γιατί μπορούσε μέσα το μικροτσίπ αυτό που υπάρχει της τεχνολογίας αυτής, είναι πομπός και δέχτης με μπαταρία η οποία φορτίζεται μέσα από το δέρμα του ανθρώπου και παίρνει πληροφορίες και επέμπει και μπορεί να πάρει ένα σκάκερ από μία απόσταση αρκετών μέτρων να υποκλέπει στοιχεία. Επομένως αυτά τα κράτη δεν το δεχτήκανε. Αγγλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Αυστραλία και πολλά άλλα κράτη. Επομένως εμείς εδώ σαν Ορθόδοξοι που θέλουμε να το παρουσιάζουν ότι είναι υπερβολή, αυτό είναι ότι είναι ακρότητες και ότι είναι ακραίος φανατισμός. Δηλαδή με όλα αυτά που γίνανε, είδαμε η εφαρμογή όλη αυτή όπως προείπα, έγινε βελτίωση της ποιότητας ζωής του των ανθρώπων. Δεν νομίζω, εγώ ρωτάω απλά τον κάθε νοήμων άνθρωπος. Μπορεί έγινε κάτι πρακτικά προς το καλύτερο και δεν το καταλάβαμε. Γιατί από τότε που μπήκαν όλα αυτά, όλο βαδίζουμε συνέχεια προς το χειρότερο. Επομένως θα πρέπει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή από τους αρμόδιους που είναι οι δήμονες στο αντικείμενο, μπορούν να το δούνε, να το μελετήσουν, γιατί εμείς έχουμε καταθέσει με έγκριτους αναλυτές, επιστήμονες, τόσο νομικά όσο και τεχνολογικά, με καθηγητάς και έχουμε δώσει πληροφορίες και μαθηματικά ότι δεν εξηγείται αυτό και δεν είναι ανάγκη να εφαρμοστεί αυτός ο αριθμός και καλά, ντε και καλά και σώνει να μπει διαφορετικά. Δουλεύει και με τους άλλους, με άλλους αριθμούς. Μπορεί να δουλέψει και με το 888. Γιατί δεν το κάνουν. Άραγε να μας απαντήσουν και εμείς το θέτουμε και αντιστρέφουμε την αφήβα, γιατί αυτοί πολλές φορές που μαθαίνουν πού το είδατε το 666 κτλ. Εγώ τους ανταπαντάω να μας φέρετε εσείς ότι δεν είναι, να μας αποδείξετε. Γιατί δουλεύουν πονηρά, πολύ ύπουλα. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτό το θέμα. Δεν είναι απλό, γιατί βλέπετε παράλληλα γίνεται όλη η εφαρμογή του πλαστικού συναλλαγής του χρήματος, να μην υπάρχει καμία αυτή στο πορτοφόλι των Ελλήνων και να γίνονται μέσα από εκεί και να μπαίνουν μέσα σε μία βάση δεδομένων τελικά, γιατί αυτό είναι και το τελικό του σχέδιο, γιατί τα πολλές βάσεις δεδομένων δεν μπορεί να λειτουργήσει, να πατάει και από τις Βρυξέλλες και να βλέπει τα πάντα, την προσωπική μας, τα θέματα υγείας κτλ. Και θέλουν στο τέλος ακριβώς να φτάσουμε μέχρι και σε αυτό το τελικό σχέδιο. Δεν είναι απλό το θέμα, δεν είναι όπως το παρουσιάζουν, δεν είναι θέμα ούτε φανατισμού, ούτε ακρότητες που είναι ορισμένοι, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Εμείς καλούμε κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει σόφρονα λογισμό να μπορεί να δει από κοντά, να επεξεργαστεί όλα αυτά τα στοιχεία και να δει πόσο επικίνδυνα είναι. Και επικίνδυνα εννοούμε, και έτσι για να το να αναλύσουμε, για να μην παραλάβουμε, γιατί είναι για τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν είναι απλό. Γιατί ακριβώς έτσι εμάς μας καλύπτει η αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, η οποία είναι πριν 2.000 χρόνια και μας προειδοποιεί επακριβώς τι ακριβώς γίνεται με όλα αυτά σήμερα. Δηλαδή βγήκανε πόσοι Χριστό αδελφοί μας, δεν πήραν τον Άμκα. Καμία συναλλαγή. Μόνοι τους μαρτυρούν την αποκαλύπτονται ότι είναι πονηρό. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να μετατραπεί σε έναν αριθμό, αλλιώς δεν τον γνωρίζει. Αυτό λέει η Ιερά Αποκάλυψη. Εάν δεν έχεις τον αριθμό, δεν μπορεί να έχεις καμία συναλλαγή. Μόνοι τους αποκαλύπτονται. Και να στερείται, έτσι, εδώ είναι μέσα και λέγεται, κατά τα άλλα παρουσιάζουν ότι είμαστε δημοκράτες και δημοκρατικές διαδικασίες και γίνονται. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι στερούνται και μισθοδοσίες που έχουν κόψει τις συντάξεις και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πού έχει γίνει αυτά στον κόσμο και σε ποιο άλλο κράτος του πλανήτη, γη που λέγεται. Εδώ δεν είναι, δεν λέγεται φασισμός αυτό, δεν λέγεται δικτακτορία. Και κατά τα άλλα κάνουμε αγώνα
και ιδιαίτερη προπαγάνδα ότι είμαστε αντιστασιακοί και κατά και όλα αυτά, κατά της Χούντας και τέτοια. Η Χούντα πέρασε αυτό και ποιον είναι δηλαδή με όλα αυτά που ορισμένοι αρθρογραφούν και γράφουν κατά της δικτατορίας. Εδώ τι γίνεται. Εδώ τι είναι όλα αυτά τα μέτρα. Για αυτούς δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Αλλά από την άλλη ιδιαίτερη ευαισθησία για τους υποδοχή αυτών των ανθρώπων που μπορεί να είναι ορισμένοι ταλέμποροι. Η Ορθόδοξη Ελλάδα μας εμάς είναι φιλόξενη χώρα. Βεβαίως δεν λέμε για αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα και έχει δείξει στην πορεία τους με όλη αυτή τη φιλοξενία επί σειρά ετών που είχε είχε υποδεχτεί και έχουμε δείγματα να το λέμε, δεν λέμε θεωρίες μόνο. Επομένως δεν μπορούν να λένε ότι περί ρατσισμού και τέτοια. Ρατσισμού είναι κατά τον ίδιο τον εδώ, τον Ελλήνων, των πατριωτών πρώτα. Πού είναι η κάλυψη όλων αυτών των οποίων θα πρέπει να τους περιλάβει. Γιατί λέει μέσα και στο Σύνταγμα ότι ακριβώς όποιος προσβάλλει τη θρησκευτική του συνείδηση θα πρέπει να δώσει το ίδιο το κράτος εναλλακτική λύση να διευκολύνεται. Αλλά βλέπετε, φροντίζουν, βλέπετε με τι μαεστρία. Την αναθεώρηση του Συντάγματος ήρθε ακριβώς την ώρα του, γιατί δεσμεύονται και ξέρουν τα μηνύματα όλα αυτά που έχουμε καταθέσει. Και το τελευταίο που καταθέσαμε μέσα στο 2008, τον Ιούνιο, στις 26 Ιουνίου, που καταθέσαμε την προσφυγή που δικάζεται την Τρίτη, στις 19 Φεβρουαρίου, για την κατά της κάρτας του πολίτη, η οποία είναι εδώ ο νομικός μας σύμβουλος, ο Ιωάννης ο Μαλταμπές, μαζί με την αξιόλογο και νομική μας σύμβουλο, την κυρία Ανθούλα Δερμισότη. Και όλους αυτούς που συμβάλλουν σε όλα αυτά που γίνονται με τη σειρά όλα αυτά, την πορεία αυτών όλων των γεγονότων. Βλέπετε ότι έχουν φροντίσει, έχουν κάνει ένα σχέδιο, ένα πλάνο τέτοιο, να μπορέσουν ένα-ένα να τα φέρουν ακριβώς στην ώρα τους. Για να τροποποιήσουν, γιατί τους ενοχλεί το άρθρο 3, το οποίο είναι αγκάθι και δεν μπορούν να εφαρμόσουν. Αυτά τα ξέρουν και τα έχουν επεξεργαστεί πάρα πολύ καλά. Φυσικά η κατάσταση είναι τραγική, αλλά είναι και αναστρέψιμη. Εάν ζητήσουμε από άνωθεν βοήθεια, για να επέμβει η Θεία Χάρη, να επιστραφεί αυτή η πορεία, αυτό το ολίσθημα, η πνευματική παραλυσία. Η λύση είναι μία και μοναδική. Επιστροφή στις παραδόσεις μας, όπως ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Με προσευχή, μετάνοια και ενότητα. Διαφορετικά, δεν πρόκειται να δούμε φως Θεού πρόσωπο. Συνεχίζουμε τον ομολογιακό αγώνα, διότι αυτό μας διδάσκει στην πορεία η Εκκλησία μας, με αισιοδοξία, με ελπίδα για την αναγέννηση της ανθρωπότητος προς την επουράνιο βασιλεία. Η Εκκλησία του Χριστού πολεμείται ποικιλοτρόπως εδώ και 2.000 χρόνια. Συγκλονίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται. Θα ζει στους αιώνας των αιώνων και θαυματουργεί με μεγαλοπρέπεια. Και εδώ σας καλώ να φωνάξουμε «Ζήτω η Ορθοδοξία!» «Ζήτω!» «Ζήτω το Ορθόδοξο Ελληνικό Κράτος!» «Ζήτω!» «Ζήτω ο ομολογιακός αγώνας!» «Ζήτω!» Και τώρα θα παρακαλέσω να έρθει στο βήμα ο Θεοφιλέστατος Μητροπολίτης Ανδρούσης Καλλίστρατος. Παρακαλώ, ελάτε. Μακαριότατε, σεβασμιότατε, πατέρα και γέροντα, θεοφιλέστατε, άγιοι αδελφοί, βλέπω και θέλω πρώτα έτσι να εκφράσω τη χαρά μου για τις τάξεις αυτού του κινήματος, το οποίο μας μεγάλωσε και το υπηρετήσαμε ταυτοχρόνως. Βλέπω νέους ανθρώπους, νέα στελέχη και ειλικρινά χαίρομαι γι' αυτό. Και έτσι θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω ότι οι ευχές πιάνουν.
δεν είναι μόνο οι ευχές της καλής χρονιάς και το ότι ο Θεός να μας δώσει δύναμη ασφαλώς να αγωνιστούμε σε αυτές τις επάλξεις, σε αυτόν τον ιερό αγώνα, αλλά και παλιότερες ευχές να υπάρξουν συνεχιστές άξιοι και αντάξιοι των ιδρυτών. Βλέπω λοιπόν ότι πιάνουμε. Δεν νομίζω ότι θα έχει αξία το να μακρηγορήσω σε αυτά που έχω να πω. Και επειδή καλύφθηκε το μεγαλύτερο μέρος και πολλά πολλά μηνύματα ήδη ακούστηκαν, νομίζω ότι μέσα σε αυτήν την κατάσταση μιας κοινωνίας που βιώνει από προσανατολισμό και παρακμή και έχει αρχίσει μάλιστα να αγγίζει τα τέλη της, δεν νομίζω ότι κανείς θεωρεί κάτι διαφορετικό από το ότι έχουμε φτάσει σε ένα κατάντημα πλέον, τι θα ήταν εκείνο που περισσότερο θα είχε δύναμη, μια μεγαλύτερη δύναμη θέλουμε, μια νέα όθηση. Πιστεύω, όπως και νομίζω ότι αυτή είναι και η πίστη όλων, ότι εάν εντείνουμε τις πνευματικές μας προσπάθειες, θα ισχυροποιήσουμε ο καθένας την δική του θέση στο δικό του μετερίζει και αυτομάτως θα ισχυροποιηθεί ο αγώνας. Εάν δώσουμε βάση στις μεγάλες αρχές και αξίες, να κάτι απλό, με την σημερινή ας πούμε Κυριακή, μπήκαμε στο Τριώδιο, Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, μέγιστο παράδειγμα προσευχής και ταπεινώσεως. Ταπείνωση, η ρίζα κάθε αρετής. Άρα από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, πρέπει να ξαναβάλουμε μπροστά την δική μας την πνευματικότητά μας. Αν θέλετε μια νέα αρχή στην πνευματική μας ζωή. Με βάση αυτό θα γίνουμε ισχυρότεροι. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο Θεός να κλείσει τα αυτιά Του στις προσευχές των ταπεινών. Δεν γίνεται. Δικαιώνει ακόμη και τον τελώνει όταν τον βλέπει εν μετανία και ταπεινώσει. Ίσως χαλαρώσαμε. Ίσως μάθαμε να ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που οι αξίες φαίνονταν υψηλά. Συμβαίνει όμως εμείς να βρισκόμαστε σε μία μόνιμη χαλαρή κατάσταση και να έχουμε ξεκινήσει έναν ύπνο, οι περισσότεροι, συνηθίσαμε, δεν μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ούτε ο εκκλησιασμός μας, ούτε οι γιορτές μας, ούτε τα κηρύγματα, ούτε οι συνάξεις οι πνευματικές, όλα αυτά έγιναν συνήθεια. Την ίδια στιγμή που άλλοι πέθαιναν στις φυλακές μόνον για να αξιωθούν να πούν το όνομα του Κυρίου ή να ακούσουν να χτυπάει μια καμπάνα κάπου αλλού. Εμείς ενώ χαλαρώναμε, οι πονηροί εργάζονταν νυχθημερών. Φτάσαμε στα σημερινά αποτελέσματα. Κοινή διαπίστωση. Πόσα περισσότερα να πούμε επάνω στην διαπίστωση του καθενός. Περισσότεροι λοιπόν από μας, περισσότερη προσευχή, μεγαλύτερη προσοχή στη ζωή μας, παροπλιστήκαμε πνευματικά και σήμερα δεν έχουμε την ικανότητα να μεταδώσουμε αυτό που πιστεύουμε στις επόμενες γενναίες. Γιατί ενώ εμείς νομίζαμε ότι όλα πάνε καλά, κάποιοι άλλοι άλλαζαν τα παιδιά μας. Άλλαζαν τον τρόπο σκέψεως. Έδιναν νέα ερεθίσματα. Άνοιγαν
πόρτες που εμείς θεωρούσαμε ανύπαρκτες. Και ξαφνικά είδαμε ότι μέσα σε αυτόν τον χώρο όπου εμείς μπορούμε να τον λέμε Έλληνα Ορθοδοξία, εισήλθαν εκείνοι τους οποίους θεωρούσαμε εχθρούς και μας τους παρουσιάζουν για φίλους. Έχουμε εμείς σήμερα τη δυνατότητα όλους αυτούς να τους εκπορθήσουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να τους απομακρύνουμε. Μπορούμε εμείς να δώσουμε κάτι καινούριο στην ελληνική κοινωνία. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε τον δικό μας αγώνα, τον προσωπικό μας αγώνα. Και χωρίς προσευχή, χωρίς την βοήθεια του Θεού, χωρίς καταλυτική την ευχή του κλήρου, την Εκκλησία, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε παραδείγματα του παρελθόντος. Απλό παράδειγμα ότι κάποτε για να μπορέσουμε να βιώσουμε την εθνική παλιγενεσία, ο κλήρος μπήκε μπροστά. Έπεφτε στις μάχες για να μπορέσουν οι πίσω, οι επόμενοι, να έχουν ελεύθερη πατρίδα. Έχουμε σήμερα εμείς την πεποίθηση ότι μπορούμε να γίνουμε οι μπροστάριδες ενός αγώνα. Κοιτάξτε που άθελά τους μας έβαλαν. Έκαναν πολύς ο λόγος γιατί μας καίει και μας πονάει. Έκαναν την επέσχυντη αυτή συμφωνία των Πρεσπών για να παραδώσουν την γη της Μακεδονίας. Είτε το καταφέρουν, είτε δεν το καταφέρουνε, η πρόθεσή τους είναι προδοτική και η πράξη. Ξεκίνησαν έναν νέο ανένδοτο αγώνα για ελευθερία. Χωρίς αυτοί να το θέλουν, τον πυροδότησαν. Ναι, αλλά είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι μπαίνουμε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Ή θα αφήσουμε τους παρατηρητές να δουν ότι δεν ανάβει φωτιά στην Ελλάδα, ρίξτε κι άλλα. Δεν είναι άξιοι οι σημερινοί Έλληνες της ελευθερίας τους. Δεν είναι εις άξιοι των προγόνων τους. Εγώ δεν θέλω αυτό να γίνει, να εφαρμοστεί μέσα στο 2019. Ας το πάρουμε αυτό ως οροθέσιο. Εγώ θέλω να γίνουν πράξη, να ζήσουμε, να βιώσουμε τις ευχές του Μακαριωτάτου. Το 2019 να αποτελέσει έτος απελευθερώσεως. Απελευθερώσεως των πνευματικών μας δυνάμεων, της φωνής μας, της παρουσίας μας, μέσα από τα νόμιμα εκείνα μέσα, μέσα από αυτά που μας δικαιώνει ο Θεός, όχι με ακρότητες, όχι με ανοησίες, όχι εκεί πέρα που προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη και να έχουμε αποτέλεσμα να δυναμητίζουμε οι ίδιοι τις δικές μας προσπάθειες, αλλά μέσα από την λογική και τη σύνεση που πάντοτε χαρακτήριζαν την Εκκλησία μαζί με το αγωνιστικό πνεύμα. Ευρισκόμενοι στις τάξεις της γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, γνωρίζουμε πολύ καλά από αγώνα. Και όλες αυτές οι ιστορίες που γίνονται και βάλεται η Ορθοδοξία, η πίστη μέσα και έξω, είτε από την κρατική εντός εισαγωγικών εκκλησία, είτε από τον οποιοδήποτε φορέα που δρά στην Ελλάδα για συμφέροντα άλλων, εμείς αυτά τα νιώσαμε στο δικό μας πετσί πολύ νωρίτερα. Και δεν φοβόμαστε. Δεν μας διακατέχει ο φόβος όταν βρισκόμαστε σε έναν αγώνα. Θάρρος θέλει. Και αυτό το θάρρος ο Χριστός μας το παρέχει. Πορεύου, λέει ο Κύριος, και εξομαλιώ όριε μπροστέν σου. Μπορούμε εμείς σήμερα να θεωρήσουμε κάτι διαφορετικό? Δεν μπορούμε να βγάλουμε ψεύτη τον Κύριό μας. Μπορούμε όμως να τον εμπιστευτούμε. Μπορούμε να ελπίσουμε και να θεωρήσουμε ότι θα παραβλέψει τις μέχρι τώρα παραλήψεις μας
αμαρτίες μας, ατασταλίες μας και θα μας δώσει την δυνατότητα να διορθώσουμε εκείνα στα οποία σφάλαμε, δηλαδή εκείνον τον ύπνο για τον οποίο μας προειδοποίησε να μείνουμε ξύπνοι και προσευχόμενοι για να μην εισέλθουμε σε πειρασμό. Σε άλλο σημείο το Ιερό Ευαγγέλιο αναφέρει και λέει ότι ο Κύριος λέγει να μείνουμε ξύπνοι και σε προσευχή, ώστε τα δεινά εκείνων των ημερών να μην πέσουν επάνω μας. Να λοιπόν, αρχή δεινών και οδύνων. Τα ζούμε. Δεν θέλω να κουράσω άλλο την αγάπη σας. Περιμένω να ακούσω και τον αγαπητό αδελφό που με πολύ πολύ χαρά τον βλέπω εκεί, τον Γιάννη τον Μαλταμπέ, και θέλω να τον ακούσω και εδώ να κλείσω και να πω ότι μαζί με τις ευχές του μακαριωτάτου μας και εμείς να ενώσουμε όχι μόνο τις ευχές μας, τις δυνάμεις μας στην πράξη, με προσπάθεια, με πίστη, με εμπιστοσύνη στο Θεό, με πείσμα αδελφοί, με πείσμα στον αγώνα, όχι με χαλάρωση, όχι ότι εντάξει είναι αρκετό ότι ήρθαμε στην κοπή της πίτας του Ελκύς και φτάνει. Το Ελληνοορθόδοξο κίνημα 32 χρόνια αγωνίζεται και δεν φτάνει. Δεν φτάσανε. Πολλά καταφέραμε μέσα από αυτόν τον αγώνα, αλλά δεν φτάνουνε, γιατί ο αγώνας δεν σταματάει ποτέ. Έχουμε το θάρρος, έχουμε την Θεόθεν διαβεβαίωση, έχουμε την κάλυψη του Κυρίου και των Αγίων μας και της υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν μας πρέπει ούτε να δηλιάζουμε, ούτε να οπισθοχωρούμε. Παραμένουμε στον αγώνα, σταθεροί στις θέσεις μας και στις αρχές μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στον εχθρό από το να παραμένεις στη θέση σου, στο μετερίζει σου και να μην τον αφήνεις να προχωρά. Εδώ θα είμαστε και ο αγώνας θα γίνεται από μας. Ό,τι και αν ξεσπάσει επάνω μας θα είμαστε εδώ. Αυτό θα δώσει και κουράγιο και έμπνευση στους επόμενους, γιατί δεν θα είμαστε βιολογικά πάντα εδώ εμείς οι ίδιοι, αλλά θα πρέπει η πράξη μας και η στάση μας να εμπνεύσει τους επόμενους. Τα παιδιά μας θέλετε, τα εγγόνια μας θέλετε, όλους εκείνους οι οποίοι βλέπουν τον αγώνα και έρχονται κοντά όπως γίνεται τόσα χρόνια. Πολλοί μαζεύτηκαν, πολλοί συνετίστηκαν βλέποντας να γίνεται ουσιώδης αγώνας όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Δεν αγαπήσαμε τη δόξα των ανθρώπων, θα μπορούσαμε να είμαστε αλλού τώρα. Αγαπήσαμε όμως την δόξα του Θεού και αυτή την δόξα ο Κύριος θα μας την παρέχει και εμάς τότε. Η σημερινή μας στάση θα μας γλιτώσει από το τότε, το να μην βρεθούμε αναπολόγητοι και μας πει «Εσύ τι έκανες τότε». Εύχομαι κανείς να μην ακούσει εκείνη τη φράση, αλλά να ακούσουμε το «Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, είσαι ενθεχαίρον στην χαρά του Κυρίου σου», γιατί το να αγωνίζεσαι για την πίστη σου και την πατρίδα σου είναι Αγία πράξη και θα ανταμειχθούμε για αυτή. Με τις ευχές των Αγίων μας, με τη χάρη του Χριστού μας, με την ευλογία της Παναγίας μας, θα τα καταφέρουμε αδελφοί. Ψηλά το κεφάλι και θα δικαιωθούμε στον αγώνα μας. Εδώ, σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι πολλά. Ευχαριστούμε τον Θεοφιλέστατο, κύριο Καλλίστρατο, Μητροπολίτη Ανδρούσης, για τα τόσο ουσιαστικά, πραγματικά μας συγκίνησε ιδιαίτερα, τόσο σε πνευματική αλλά και σε δυνική διάσταση μας έδωσε ιδιαίτερη δύναμη και χαρά. Και τώρα θα ήθελα για πολύ σύντομο χαιρετισμό, γιατί θα έχουμε και συνέχεια, θα ήθελα να σας παρακαλέσω εδώ επ' ευκαιρία να μην βιαστείτε να φύγετε, να δείξετε λίγο υπομονή και ανοχή με όλο αυτό πραγματικά που γίνεται, γιατί ξέρετε δεν γίνεται κάθε μέρα. Και για μας σήμερα, όπως τόνισε ο Θεοφιλέστατος, δεν είναι απλή μία απλή παρουσία και εκδήλωση. Για μας έχει από εδώ, θα σηματοδοτούν πολλά και θα
θα δρομολογηθούν πολλά πράγματα στην πορεία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή, πραότητα, μακροθυμία μεταξύ μας να δώσουμε και να συνδέσουμε όλη αυτή πραγματικά την ενότητα που χρειάζεται τώρα των Ορθοδόξων να γίνει συσπήρωση και πανστρατιά απ' άκρη σ' άκρη. Και θέλω παρακαλώ να καλέσω στο βήμα τώρα τον πρόεδρο της Παμακεδονικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Αθανασιάδη Ιωάννη, τον φίλο μου και αδελφό μου, ο οποίος αγωνίζεται και αγωνιζόμαστε μαζί σε αυτό το μετερίζει. Έλα, εγώ. Μακαριότατε, σεβάσμιοι πατέρες, εν Χριστώ αδελφοί, ενώ άκουγα όλους τους προλαλήσαντες, σκεφτόμουν την κατάρτια αυτού του έθνους που έδωσε τα φώτα σε όλον τον κόσμο και τα τελευταία 10 χρόνια με τα διάφορα μνημόνια μας φέραν στη σημερινή κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε πως έχει. Όταν κανείς σκέφτεται ότι το χρέος που είχαμε παλαιότερα, εκείνο το δυστυχώς επτοχεύσαμε, επληρώθη η τελευταία του δόση το 2009. Και κοιτάξτε τι περίεργο πράγμα. Από το 2010 ξεκίνησαν καινούργια χρέη μέσω των μνημονίων. Δηλαδή αυτό το έθνος δεν έχει καταλάβει ότι είμαστε στοχευμένοι. Δεν μας αφήνουν να σηκώσουμε κεφάλι. Γιατί ξέρουν τη δύναμή μας, την πνευματική, την ιστορική. Δώσαμε τα φώτα σε όλο τον κόσμο και ξεκινήσανε από τη Μακεδονία πάλι να βάλουν κατά της Ελλάδος. Γιατί η Μακεδονία ήταν ο τόπος όπου ευαυτίστη πρώτη χριστιανή Ευρωπαία. Η Μακεδονία ήταν πάντοτε το προπύργιο του ελληνισμού. Οι βάρβαροι σταματούσαν εκεί για να μπορούν οι υπόλοιποι Έλληνες να μεγαλουργούν. Δυστυχώς όλα αυτά με τους διχασμούς που έχουμε εμείς οι Έλληνες μας έχουν μοιράσει. Δημοκράτες αντιδημοκράτες, πατριώτες προδότες, δεξιούς αριστερούς. Πρέπει να καταλάβουμε, αγαπητοί Έλληνες, ότι πρέπει να μονιάσουμε τις πανάρχιες αξίες που έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε με αυτές πάρα πολλά. Όσο επίσταται των ονομάτων, επίσταται και των πραγμάτων, έλεγε ο Πλάτων. Το όνομα το ιερό της Μακεδονίας δεν το χαρίζουμε σε κανένα. Είναι η Ελλάδα. Είναι η ψυχή μας, είναι η καρδιά μας, είναι ο νους μας. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Δραγκούμης, σώστε τη Μακεδονία και αυτή θα σώσει την Ελλάδα, να που ξανά ήρθαμε στο ίδιο σημείο. Πρέπει να σώσουμε τη Μακεδονία και να είστε σίγουροι ότι θα το σώσουμε. Να ξέρετε ότι όταν ένας λαός κατά 85-90% δεν θέλει κάτι, δεν μπορούν να το επιβάλλουν, ό,τι και αν κάνουν οι ξένες δυνάμεις. Αυτό να στο βάλουν καλά στο μυαλό τους. Και παράλληλα δεν είναι τυχαίο, ακόμη και οι ίδιοι οι Σιριζέοι, το 40% δεν το θέλει, δεν ήθελε αυτή τη συμφωνία. Άρα έχουμε μία μεγάλη δύναμη την ημέρα των εκλογών. Κανείς από αυτούς που ψήφισε αυτή την επέσχυτη συμφωνία δεν πρέπει να μείνει στη Βουλή. Να τους στείλουμε όλους στο σπίτι και να γίνει παραδειγματισμός και για τους επερχόμενους, ότι όταν δεν θα κάνουν το καθήκον τους, θα πηγαίνουν και αυτοί στο σπίτι. Ζήτω η Μακεδονία, ζήτω η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Παμακεδονικής, τον κύριο Αθανασιάδη Ιωάννη, και γιατρός. Ο Ιωάννης είναι και γιατρός. Και τώρα στο βήμα παρακαλούμε να έρθει η κυρία Δερνισσότη Ανθούλα. Για όσους δεν την γνωρίζετε, είναι νομικός μας σύμβουλος και είναι κόρη του αειμνήστου του μεγάλου αγωνιστή Κωνσταντίνου Δερνισσότη.
αιωνία του ημνήμου που έδωσε αγώνες ο πατέρας Σαντούλας τότε στην περίοδο αυτή σε μεγάλα δικαστήρια και έδωσε με όλη του τις δυνάμεις πραγματικά μέσα από την ψυχή του και αντιστάθηκε σε όλες αυτές με την νομική του ιδιότητα αλλά και με την ψυχική του δύναμη. Έλα. Μακαριότατε, Άγιοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο να μας φέρει το 2019. Με καλύψανε σχεδόν, δεν έχω πια τι να πω, όλοι οι προλαλήσαντες. Η αλήθεια είναι ότι η πατρίδα μας είναι μπακλαβάς γωνία. Είναι το καλό κομμάτι. Το θέλουν όλοι και το θέλουν υποταγμένο. Έτσι λοιπόν ο λαός δεν πρέπει να έχει τη δύναμη να μπορεί να σταθεί και να είναι και λίγο δύσκολο στη διαχείριση, όπως είπαν, όπως προϋπόθηκε. Επομένως, πρέπει να τον πατήσουμε κάτω. Και έτσι δημιουργούμε αυτό που πρέπει. Δηλαδή τι, κινδύνους. Κινδύνους εξωτερικούς, κινδύνους εσωτερικούς. Εξωτερικούς κινδύνους με τη Μακεδονία, με τη Βόρειο Ήπειρο, με την καταστρατήγηση και καταστροφή, ας πούμε, της ιστορίας μας. Έτσι, δεν υπάρχει ποντιακή σφαγή, έλαβε παιδιά. Ένα συνοστισμός ήταν στη Σμύρνη, τίποτα άλλο και όλα αυτά τα γνωστά. Επομένως, δημιουργείται ένα τόξο, αν σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα μουσουλμανικό τόξο που αρχίζει να αναπτύσσεται ανάμεσα στην Αλβανία, τα Σκόπια και επεκτείνεται προς την Τουρκία. Για να έχουμε το φόβο του εξωτερικού κινδύνου από όλες τις πλευρές. Και σαν δεν φτάνουν οι εξωτερικοί κίνδυνοι, ξεκινάμε να τριβελίζουμε και εσωτερικά το κράτος. Διαλύοντας την οικογένεια, με τις υιοθεσίες, ας πούμε, από ομόφυλα ζευγάρια, με την αλλαγή του φύλου από τα μικράτα, από τα 15, με όλα αυτά αρχίζει ο θεσμός της οικογένειας λίγο να μη στέκεται πολύ καλά στα πόδια του. Καταδιαλύουμε την παιδεία, έτσι, αργούμε τα αρχαία ελληνικά λίγο αρχίζουν και φθήνουν, μειώνονται οι ώρες, δεν μαθαίνουμε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, δεν αναπτύσσεται η μόρφωση του ελληνισμού. Την ιστορία την παραβλέπουμε, αλλάζουν σιγά σιγά τα βιβλία, είναι γνωστό και αποτέλεσμα ακριβώς. Και βεβαίως έρχεται και το μεγάλο χτύπημα του αποχριστιανισμού σιγά σιγά. Να κατεβάσουμε τις εικόνες από τα σχολεία, να τις κατεβάσουμε τις εικόνες από τα νοσοκομεία, βρε παιδί μου να μην ορκιζόμαστε στο Ευαγγέλιο, στα δικαστήρια, να μην έχει πίσω το δικαστή στην εικόνα του Χριστού, να μην είναι το επίσημο θρησκευμα ή χριστιανός, όλα αυτά τάχα στο όνομα ενός μοντερνισμού. Και όλοι αυτοί είναι κίνδυνοι. Κίνδυνοι εξωτερικοί, κίνδυνοι εσωτερικοί που κάτω στην ουσία τι. Το φρόνημα του Έλληνος και κυρίως όχι το φρόνημα το δικό μας που έχουμε μια κάποια ηλικία και μεγαλώσαμε κάπως, πού στοχεύουν. Στο φρόνημα κυρίως αυτών των παιδιών που θα βγουν στην κοινωνία. Επομένως τι κάνουμε. Εγώ έχω να πω το εξής. Επειδή το σχολείο πλέον δεν δίνει την παιδεία που θα έπρεπε ή θα αρχίσει να μην δίνει την παιδεία, όλο και χειρότερα, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει ούτε ιστορία αξιοπρεπώς σε διδασκόμενη ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν αναπτύσσεται ο ρόλος της οικογενείας και της εκκλησίας. Έχω να προτείνω και να πω ότι όλοι μας όσοι είμαστε γονείς οφείλουμε να βάλουμε τα παιδιά μας κάτω και να τους μιλάμε για τη Μακεδονία, για τους ποντίους, για το ένα, για το άλλο, για ό,τι ακριβώς προσπαθούν να περάσουν. Είναι στο χέρι μας να τους βάλουμε κάτω και να τους μιλήσουμε και να τους πούμε πώς έχουν τα πράγματα. Θα μου πείτε τα παιδιά με τα 15-17, θα σου πούνε βρε μάνα, αχ βρε πατέρα, ξέρω εγώ. Θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν. Πέστε εσείς ό,τι έχετε να πείτε, ρίξτε το σπόρο και κάποτε αυτά θα μεγαλώσουν. Και θα δεχτούν και θα δουν τι γίνεται. Θεωρώ ότι και η Εκκλησία πρέπει να έχει ένα ρόλο. Να αναπτύξει λίγο περισσότερο, να μαζέψει λίγο περισσότερο τα παιδιά και να αναπτύξει λίγο περισσότερο το κατηχητικό της. Να διδάξει, να πει. Εδώ υπήρξαν οι διωγμοί των χριστιανών μέσα με τα λιοντάρια που τους ρίχναν και τους σκοτώνανε. Και τώρα θα φοβηθούμε, ας πούμε, την κάθε κυβέρνηση που πάει να, δεν ξέρω τι, να ξεσαρώσει το θρησκευτικό φρόνημα, ας πούμε, των Ελλήνων. Μπορούμε να το κρατήσουμε και πρέπει να το κρατήσουμε. Και είναι χρέος μας να το κρατήσουμε και να το μεταλαμπαδεύσουμε στην επόμενη γενεά. Τώρα από εκεί πέρα, για το θέμα της ταυτότητος, που είναι και αυτό μέσα στο κεροσάκι της τούρτας των εσωτερικών κινδύνων. Διότι τι γίνεται, όταν θα περάσει και αυτό, πλέον θα είσαι πλήρως ελεγχόμενος. Θα έχεις μία ταυτότητα που θα είναι όλα τα στοιχεία σου μαζεμένα σε ένα μικρό τσιπάκι και οποιοδήποτε θα μπορεί να το
το κάνει οτιδήποτε. Αυτό είναι οπωσδήποτε μια μορφή υποδούλωσης, την οποία δεν την βλέπουν και δεν θέλουν να την δούνε. Το πάνω στην διευκόλυνση, όπως είπε και ο κύριος Μπακάλης, και στο μοντερνισμό. Αυτά, αν δεν δείκνυνται αυτού του είδους η ελεγχόμενη γνώση πάνω στα προσωπικά δεδομένα, αν δεν δείκνυται και στην ΕΣΔΑ, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή, σε κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και στο Σύνταγμα, και όχι μόνο στο άρθρο 3, ας πούμε, που προσπαθούν να αναθεωρήσουν, αλλά και στο άρθρο 5, που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Πρέπει πάρα πολύ να εστιάσουμε και να βοηθήσουμε στο να μην περάσει αυτή η ταυτότητα και ελπίζω τα καλύτερα για την Τρίτη που είναι το δικαστήριο αυτό, διότι εάν αυτό δεν περάσει, αρχίζει να ξυλώνει σιγά σιγά, να ξυλώνεται σιγά σιγά το pullover, τέλος πάντων, όλο αυτού του αποκλεισμού που προσπαθούν να κάνουν στην ελληνική κοινωνία. Αυτά. Ευχαριστούμε την Αντούλα, την κυρία Αντούλα Τεριτζότη, για τα τόσα από νομικής αυτό πλευρά με τη νομική της ιδιότητα. Και μας συγκινεί ιδιαίτερα γιατί, όπως είπαμε, είναι του αημνίστου του Κωνσταντίνου Δριτσότη, που είχε δώσει μεγάλες μάχες μέσα στα δικαστήρια για όλα αυτά που γινόντουσαν σε αυτή την περίοδο. Μαζί με τους αδελφούς μας Ανδρέα και Γεώργιο. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο κύριος Ιωάννης Μαλταμπές, νομικός και είναι και θεολόγος. Ιωάννης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και στα θεολογικά. Είναι κοντά μας, συνεργάτης, εγχριστό αδελφός, έχει ενταχθεί μέσα εδώ στην Εκκλησία, τη δικιά μας, και για μας είναι ιδιαίτερα, είναι συγκινητικό το ότι βρίσκεται κοντά μας και μπορούμε πραγματικά και εμείς να παίρνουμε θάρρος και δύναμη. Μέσα στο αυθόρμητο της βραδιάς, έτσι είναι η Ορθόδοξη, είναι αυθόρμητη και οι Έλληνες επίσης, έχουμε αφήσει κάποιους εκπροσώπους οι οποίοι θα καταθέσουν τον χαιρετισμό τους στο τέλος. Είναι πιο σημαντικό γι' αυτό, τους δίνουμε να κλείσουν τη βραδιά ουσιαστικά. Μετά από τέτοιες λαμπρές ομιλίες, και το καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν κάνω κομπλιμέντα, όλων, προεξάρχοντος χρονικά και θεολογικά του Μακαριωτάτου, αλλά και του Προέδρου του Δημήτρη του Μπακάλη, και βεβαίως του Θεοφιλέστατου ή Σεβασμιότατου, αυτά θα τα μπερδεύω, του Μητρο, ναι, Σεβασμιότατου Καλίστρατου, που πολύ με τιμά με την αγάπη του, και ο Πρόεδρος της Παμακεδονικής, ο οποίος πέρσι τέτοια μέρα είχε ξεκινήσει επίσημα τον αγώνα, ο οποίος συνεχίζεται. Μετά από όλες αυτές λοιπόν τις ομιλίες, νιώθω πολύ φτωχός, πολύ ενδεής στο να μπορέσω να πω κάτι παραπάνω. Θα προσπαθήσω μόνο σε μία προσπάθεια συνόψισης να πω δύο έως τρία κύρια σημεία. Ετούτη χώρα, επειδή πράγματι η παλιγενεσία της έγινε από τον Χριστό, γιατί σε Αυτόν, όπως είπε ο Δημήτρης ο Μπακάλης, ορκίστηκαν για να την απελευθερώσουν, και την έννοια του Έλληνος την λέει σαφώς το πρώτο άρθρο του Συντάγματος της Διακήρυξης της Ελευθερίας, όπου ορίζει ρητά ότι Έλληνας είναι ο κατοικών εις την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χριστιανός Ορθόδοξος. Επειδή λοιπόν υπήρξε αυτός που πραγματικά πρέπει να γίνει Άγιος ο Καποδίστριας, ο κυβερνήτης που αφιέρωσε και την τελευταία του οικονομική δυνατότητα για να εκδώσει με την προσωπική του περιουσία το πρώτο νόμισμα, επειδή
120 χρόνια μετά, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, πέρα από το ότι είπε ότι μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, από εδώ και πέρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες, το συμπλήρωσε την ίδια εποχή. Μακάρι μη τυχόν και μας πάρουν είδηση οι Έλληνες και μορφωθούν και ενωθούν γιατί χαθήκαμε. Σας κάνω όλη αυτή την ένωση. Και γιατί πράγματι έστειπουν Ελλάς και η Μακεδονία, όπου μαζί με τη Βόρεια Ήπειρο που είναι η σπορά του ελληνισμού, η Μακεδονία ήταν η μήτρα για να διαχέεται ο ελληνισμός στα πέρατα της Οικουμένης. Γι' αυτό εκεί εκλήθη κατόναρ ο Παύλος ελθέ και σώσον τους Μακεδόνας. Γι' αυτό εκεί η πατρίδα του μεγάλου Σταγυρίτη, του μεγάλου δασκάλου, του μεγάλου στρατηλάτη εκπολιτιστή και προδρόμου της εξάπλωσης του χριστιανισμού, του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και γι' αυτό εξηγούνται όλα. Γι' αυτό τιμώ και σέβομαι τη μικρή ζήμη του Ελκής, του Ελληνοορθόδοξου Κινήματος Σωτηρίας. Γιατί τα είπαν πρώτοι. Τα είπαν τότε που όλοι οι υπόλοιποι τους λέγαν γραφικούς, τους λέγαν ξενοφοβικούς, τους λέγανε ότι ήτανε πίσω από την εποχή τους, είχαν μείνει μακριά. Δεν πειράζει. Πάντα οι πρωτοπόροι σκαπανείς έχουν αυτό το διπλό καθήκον. Αφενός να ανοίγουν το δρόμο μόνοι τους και ταυτόχρονα οι υπόλοιποι από τους καναπέδες να τους κοροϊδεύουν ή να τους προπυλακίζουν για αυτό που κάνουν. Να όμως που σήμερα, 4 δεκαετίες μετά, είμαστε αναγκασμένοι όλοι να έρθουμε, να υποβάλουμε τα σέβη μας, να υποβάλουμε τις ευχαριστίες μας, που αυτή εδώ η μικρά ζήμη έμεινε καθαρή και μπορεί τώρα να ζυμωθεί όλος ο άρτος που χρειάζεται η Ελλάδα. Τι άλλο έγινε? Αφού λοιπόν τούτος ο τόπος κατάφερε να παλιγενεθεί, πολύ μεγάλοι διείδαν τον κίνδυνο να χάσουν τις εξουσίες τους, τις παγκόσμιες, αν τούτος ο χώρος, τούτος ο τόπος, ετούτο το έθνος, ετούτο το γένος των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών καταφέρει να ενωθεί και να περιφρουρήσει τα δικαιώματά του στη γη, στη θάλασσα, στον αέρα και στο πνεύμα. Διείδαν τον κίνδυνο. Διείδαν τον μεγάλο κίνδυνο της ελληνοορθόδοξης χριστιανοσύνης, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά του παγκόσμιου οικουμενισμού και του παγκόσμιου κοινωνισμού. Είναι ο ελληνοθόδοξος πολιτισμός, ο θεανθρώπινος οικουμενισμός και ο πανανθρώπινος πολιτισμός. Αυτές είναι οι έννοιες που τρόμαξαν κάθε Βαβυλώνα από τότε που το έτος 0 ενανθρώπισε για να δείξει με την πράξη της ζωής του και το λόγο του ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα για να έχει ευτυχία ο κάθε ένας. Που ήρθε και ανόρθωσε τον άνθρωπο από το έργος. Χτίστηκε ένας ολόκληρος πολιτισμός, κυρίως ο δυτικός πολιτισμός, πάνω στις αρχές του ελληνισμού και του χριστιανισμού.
Τι θα ήταν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί χωρίς τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, τον Ισοκράτη, τον Πλωτίνο. Τι θα ήταν το κοινωνικό κράτος της Δυτικής Ευρώπης χωρίς τον Χριστιανισμό και τους Έλληνες πατέρες. Ακόμα και με τις λάθος μεταφράσεις του Αυγουστίνου κατάφεραν να πάρουν πολλά περισσότερα από αυτά που δεν είχαν τα χρόνια που το Βυζάντιο με την Ορθοδοξία άκμαζε. Να λοιπόν, τι έκαναν. Να βάλουν διχασμό. Να χρησιμοποιήσουν το μικρόβιο του Έλληνα. Τον εγωισμό και τη διχόνοια. Θυμάστε, δημοκρατικά, τι θέλεις να ψηφίσεις εσύ αγράμματε, να εξωστρακιστεί ο Αριστίδης. Μα γιατί τι σου έκανε. Βαρέθηκαν να τον λένε όλοι δίκαιο. Και ο Αριστίδης έγραψε ο ίδιος το όνομά του και πιθανόν να ήταν αυτή η ψήφος που τον εξόρισε. Αυτά είναι μαθήματα που δεν πρέπει να επαναληφθούν γιατί οι συνέπειες μας φτάσαν εδώ. Να βάλουμε διχασμό λοιπόν. Πού? Ελληνισμός με χριστιανισμό είναι αντίθετα. Αυτό είναι μία καλωστημένη πρακτόρικη υποβολή η οποία χρησιμοποιεί πολλούς από τους αθώους σε εισαγωγικά θα ήθελα να πω εγώ ανώριμους για να μην πω κάτι άλλο Έλληνες. Ο εξελληνισμός του χριστιανισμού και ο εχριστιανισμός του ελληνισμού ήταν η αναγκαία συνθήκη για τον θεανθρώπινο πολιτισμό. Αυτά δεν είναι διαπιστώσεις. Είναι η ιστορία και οι πηγές της ανθρωπότητας οι οποίες ποτέ δεν θα μπορέσουν να τις ανατρέψουν. Στις έννοιες της ελληνικής γραμματείας και της ελληνικής κοσμολογίας ήρθε και στηρίχθηκε και βρήκε έτοιμο το έδαφος μέσα από τον εκπολιτισμό της Ανατολής που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος και η ελληνιστική χρόνη, ο χριστιανισμός, για να γίνει το κέντρο του πού? Στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Αυτό είναι το πρόβλημα που θέλουν τώρα ουδετερόθρησκο κράτος, για να μην έχεις καμία δυνατότητα συμμαχίας με τις άλλες ορθόδοξες χριστιανικές χώρες. Γι' αυτό έρχονται και μας λένε, δεν πειράζει, ένα όνομα είναι η Μακεδονία, δεν δώσαμε και τη χώρα. Και τους απαντάει η 85χρονη μάνα μου της Τετάρτης Δημοτικού, όταν κάποιος της το ανέφερε, μα το όνομα είναι το ίδιο σαν να παίρνουν τη χώρα. Αυτό που λέμε όλοι, δεν μπορούν να υπάρχουν δύο Μακεδονίες. Και γιατί δεν τους κάνανε την απλή ερώτηση. Τι σημαίνει Μακεδονία στα Σκοπιανά, στα Νότιο-Σλαβικά, τι σημαίνει. Σημαίνει κάτι, τίποτα. Αλλά εδώ, σε αυτόν τον τόπο, έχουμε το πρόβλημα με τους εφιάλτες και τους πύλιους γούσιδες. Που αυτός ο καλότατος αγαθός λαός των Ελληνορθόδοξων πρέπει να πάψει να έχει ανοχή και να δέχεται τη συγνώμη του καθενός που έρχεται ξανά για να τον προδώσει, για να τον εξαπατήσει μέσα στο σπίτι του. Τι κάνουν αυτόν τον καιρό? Κάνουν πράξη το σχέδιό τους. Αν η Ελλάδα δεν περιλαμβάνει την ολότητα του όρου Μακεδονία, της λέξης Μακεδονίας, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί από πού ξεκίνησαν οι Αχαιοί, από πού ξεκίνησαν οι Δωρείς, από τα Βόρεια. Πού είναι αυτός ο βοράς που γέμιζε ανθρώπους, που γέμιζε πολιτισμό, που γέμιζε συνέχεια αποικίες στη Μεσόγειο, που... Άρα, όπως έλεγε ο Φαλμεάιρες, μάλλον εξέλιπαν οι Έλληνες αυτό που θέλουν να πούν πάντα. Το σχέδιο είναι πολύ σκοτεινό και θα επικαλεστώ το ανέκδοτό σας
μακαριότατε, αν πει στο διάβολο ότι αυτός έφτιαξε τη συνθήκη των Πρεσπών, θα αρνηθεί, γιατί είναι πιο σατανικά φτιαγμένα από οποιονδήποτε βρώμικο σκοτεινό εγκέφαλο. Δεν τους φτάνουν όμως ούτε αυτά. Θέλουνε να γίνει πλήρης υποταγή, γιατί φοβούνται τον Έλληνα αν πολεμήσουν φανερά μαζί του. Το έχουν γευτεί πολλές φορές και δεν θέλουν να το ρισκάρουν. Γι' αυτό χρησιμοποίησαν από τη δικιά μας ιστορία τον δούριο ύπο. Πολλούς δούριους ύπους. Και οι δημοκράτες και οι μη δημοκράτες. Τι λέει η δημοκρατία σας? Ότι η πλειοψηφία κερδίζει. Πού είναι η πλειοψηφία σας στο θέμα των μνημονίων? Το 61% το ίδιο βράδυ είχαν συγκληθεί όλοι των πολιτικών κομμάτων, το φανέρωσαν μόνοι τους. Πώς θα κάνουν στην πράξη το όχι ναι? Και το έκαναν. Στο θέμα της Μακεδονίας, το ίδιο. Τα Σκόπια, τα απολύτιστα, τα μικρά Σκόπια, έκαναν, τόλμησαν έστω να κάνουν δημοψήφισμα, που τους έδωσε απάντηση ότι είναι άκυρο. Εδώ δεν τόλμησαν να κάνουν δημοψήφισμα. Δεν τόλμησαν να κάνουν εκλογές ανάμεσα στην απόφασή τους. Δεν τόλμησαν ούτε καν να τηρήσουν το Σύνταγμα, που από τη στιγμή που το δεύτερο κόμμα που τους έδινε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αποχώρησε, έπρεπε να πάνε στον Παυλόπουλο και να κάνει καινούργιες διευθυντικές εντολές. Δεν μίλησε κανένας, αλλά πήγανε να ψάξουνε στους πουλιτάδες των ψήφων και των συνειδήσεων να φτιάξουνε πλειοψηφία που ακόμα συντηρείται. Αυτή τη στιγμή έχουμε κυβέρνηση που υποτίθεται έχει τη δεδηλωμένη. Δεν την έχει τυπικά τη δεδηλωμένη. Για να περάσουν άρον-άρον την προδοσία της Μακεδονίας και να βάλουνε και τα Σκόρπια στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά γιατί φοβούνται τη δημοκρατία. Η δημοκρατία την οποία ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν είναι μία επίφαση σκληρής δικτατορίας η οποία με κάθε μέσο θέλει να επιβάλλει τη βούληση της ισχνής μειοψηφίας στους υπολείπους. Βέβαια αυτό δεν μας φαίνεται παράξενο, γιατί χρόνια τώρα μια μεγάλη μερίδα ομνίων σε μια Οκτωβριανή Επανάσταση που το 17%, το 17% όταν της δόθηκε η δυνατότητα να συγκυβερνήσει, κατέσφαξε την πλειοψηφία για να πάρει την απόλυτη κυριαρχία. Αυτές είναι οι δημοκρατίες, αυτοί είναι οι ανθρωπισμοί. Όμως αυτός ο ελληνοορθόδοξος ανεκτικός λαός έδωσε ότα, έδωσε συγχώρεση, έδωσε ανοχή, ώστε να μπορούν μετά την ανοχή σιγά σιγά και βήμα βήμα με επαγγελματικά, ψυχολογικά επιτιθέμενα σχέδια να φτάσουν στο τώρα, που αν τους αρνείσαι την υπεροχή τους, είσαι φασίστας. Αν το 90% αρνείται ότι το 10% έχει δικαίωμα να κυβερνάει το 90, τότε το 90 βαφτίζεται φασίστας. Και η καταράκωση συνεχίζεται. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την ελευθερία του κάθε προσώπου να χειρίζεται το άτομό του όπως εκείνος θεωρεί καλύτερο. Όμως, όταν άνθρωποι επιδεικνύουν τις επιλογές τους στο δρόμο, είσαι ευνομούμενη πολιτεία και κοινωνικό κράτος όταν δεν τους προστατεύεις,
Ποιος έπαθε από αυτή την ελευθεριότητα που τα κανάλια με πολύ θέρμη δείχνουν για να ανεβάζουν τις διαφημίσεις τους και τα έσοδά τους. Πάθαμε εμείς γιατί που μας υποτίθεται μας προκαλούσαν ή έπαθαν εκείνες οι ψυχές, οι καταρακωμένες που επεδείχνυαν τα σώματά τους στις χείριστες στιγμές τους. Έπαθαν οι Άγιοι και ο Χριστός που τον καταράκωναν στα θέατρα ή έπαθαν εκείνοι που παρακολουθούσαν ή που συμμετείχαν σε αυτές τις οργιώδεις καταστάσεις ενάντια στα δικά τους πρόσωπα. Την ανεπανάληπτη προσωπικότητα για τον κάθε άνθρωπο την έχει επιβάλει η Ελληνορθοδοξία. Και αυτό που βιώνει σήμερα η Ευρώπη, που είναι ο μεταμοντέρνος πολιτισμός, δεν αφορά κάτι καινούριο. Αφορά μόνο την πολύ χορτασιά. Γιατί οι Προτεστάντες μετέφρασαν τον Χριστιανισμό ως δυνατότητα να πλουτίσουν. Το μετέφρασαν έτσι, όπως μετέφρασαν έτσι για κατανάλωση και τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Αφού χόρτασαν λοιπόν από το κοινωνικό κράτος και τα ατομικά δικαιώματα, ποιος άλλος μίλησε για αυτά, για μας πούν, μίλησε ο Θόρ, μίλησε ο Βίκινγκ, ποιος μίλησε, ποιος τα επέβαλε τα ατομικά δικαιώματα, πού ήταν η κοινωνία το έτος 1, ποια θέση είχε η γυναίκα το έτος 1, ποια θέση είχε η κάθε ψυχή που η κοινωνία την είχε επιβάλει μια θέση για να μπορεί να την εκμεταλλεύεται. Ποιος σήκωσε την πέτρα και είπε «Ελάτε εδώ αναμάρτητος» να χτυπήσει πρώτος. Ήτανε μόνη της στην αμαρτία. Εκεί στην κοινότητα οι συμμετέχοντες μαζί της τι ήταν, αναμάρτητοι. Αυτά λοιπόν η Δυτική Ευρώπη, αφού τα χόρτασε μέσα από τον Χριστιανισμό, μετά άρχισε να τον ξεχνάει ότι δεν τον χρειάζεται. Και φτάσαμε, γιατί το θέμα του χαράγματος, αγαπητέ Πρόεδρε, έχει ξεκινήσει στην πράξη με εθελοντές στη Σουηδία και στην Νορβηγία και στη Φιλανδία. Άρα η καιρή είναι εδώ, γιατί δεν χρειάζεται να το πάρουμε όλοι για να ισχύσει ότι ξεκίνησε. Είναι εδώ. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται για ευκολία των συναλλαγών τους να τους εφητεύει το κράτος, το οποιοδήποτε κράτος, μηχάνημα για να τους ελέγχει, αυτομάτως έχουμε φτάσει στο άλλο άκρος. Λοιπόν εδώ το Ελκύς. Το μικρό Ελκύς με τις δυνάμεις της πίστης κατάφερε να κάνει νομικές ενέργειες, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, για να προστατεύσει όχι τον εαυτό του και τα μέλη του, να προστατεύσει όλη την κοινωνία. Και αναρωτιέμαι, αυτά τα κόμματα που ομνύουν στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό, που παίρνουν και επιδοτήσεις από το κρατικό κορβανά, δεν περίσσευε τίποτα για να δώσουν 5-6 παράβολα, να πληρώσουν τίποτα καθηγητές της νομικής, ώστε να υπερασπίσουν αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που με επώνυμες δηλώσεις υπογραφών έχει αρνηθεί την ηλεκτρονική ταυτότητα. Γιατί δεν ενδιαφέρονται? Να η απάντηση γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Να η απάντηση γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Γιατί αυτοί που είναι ταγμένοι και έχουν ζητήσει να πάρουν την εκλογή για να εκπροσωπούν αυτό το έθνος, μάλλον είναι αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος για τον ύπνο, όχι του δικαίου, τον ύπνο των μωρών, των μωρών παρθένων, που δεν περίμεναν ότι μπορεί ο νυμφίος να έρθει το βράδυ. Ναι, αλλά όταν έχει ζητήσει μια θέση ευθύνης, πρέπει να είσαι άγρυπνος. Γιατί τη θέση ευθύνης δεν την επέβαλε κανείς, ζήτησες και την πήρες. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν
να έχουμε άκυρες κυβερνήσεις, γιατί το Σύνταγμα προβλέπει πώς γίνεται η ορκομοσία. Δεν υπάρχει νόμος, δεν έχουν ψηφίσει νόμο, τουλάχιστον στην αρχή. Κάνουν σαν να μην υπάρχει αντίδραση. Και βέβαια η αντίδραση δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στη Βουλή, με αυτή τη Βουλή, γιατί δυστυχώς οι ξένοι, οι ξένες δυνάμεις, η Γερμανία, η Αμερική, έχουν προαγοράσει, προκαθορίσει το πολιτικό μας σύστημα, ώστε ακόμα και αυτοί που υποτίθεται ομνίουν στον πατριωτισμό και στον χριστιανισμό, στην πράξη άλλα να πράττουν. Και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα. Γιατί αν ο ελληνικός λαός, αυτός ο καταπονημένος, ο πενόμενος ελληνικός λαός, ο οποίος δεν φαίνεται ούτε στις δημοσκοπήσεις, ούτε σε δημόσιες συνάξεις, γιατί περνάει τον πόνο του μόνος του με την αξιοπρέπεια. Αυτός ο ελληνικός λαός λοιπόν θέλουν να μην έχει ικμάδα να αντιδράσει. Όμως, όπως είπε πάλι ο Σεβασμιότατος, αυτό που έγινε, αυτή η ολομέτωπη επίθεση, μας έκανε να γνωριστούμε μεταξύ μας. Να δούμε ότι δεν είναι γραφικοί αυτοί που τα πρόλεγαν. Να δούμε ότι ο κίνδυνος πια είναι εντός των τυχών. Γιατί όταν μας προειδοποιούσαν, εμείς τραγουδάγαμε. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί και την κυβερνάνε ήδη εδώ και πολλά χρόνια. Και το ζήτημα είναι ότι μέσα στη Βουλή δεν υπάρχει ικανή συνθήκη να δημιουργηθεί άλλος φορέας ο οποίος να εκφράσει δημοκρατικά αυτό που η συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ως αδιάσπαστο ελληνικό έθνος διαχρονικά εκφράζοντας τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό επιθυμεί κατά 90%. Και θέλουν ουδετερότερο κράτος για να μπορέσουν γρήγορα να φτιάξουν τα σύμβολα, να τα διώξουν τα σύμβολα, να διώξουν την ιστορία, ώστε να ξεχάσουμε και τη Σμύρνη και τον Παύλο Μελά και την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Εδώ λοιπόν, για να κλείσω, όταν έχουμε τέτοιους ρήτορες, όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους που μπορούν να εκφράσουν έγκυρα, αντικειμενικά, δημοκρατικά την ολότητα του ελληνικού λαού υπέρ του ελληνικού έθνους, το μόνο που μένει είναι να ενωθούμε σε δράση. Και αφού η γνώση μας παρέχει τώρα τη δυνατότητα να διώξουμε από κοντά μας κάθε έναν πήλιο γούση, κάθε έναν πιθανό εφιάλτη και κάθε έναν από αυτούς που θέλει να βρει δουλειά σε τηλεπαράθυρα για να πουλήσει ορθοδοξία και ελληνισμό, η νίκη θα είναι βεβαία. Καλή χρονιά και πιστεύω του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε εκεί που είπατε μακαριότατε, στο να γλεντάνε για την Ανάσταση του έθνους και της Ορθοδοξίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννη Μαλταπέ, νομικό μας και θεολόγο, για το τόσο ουσιαστικά και σημαντικά, τόσο νομικής από νομική πλευρά, αλλά και τα υπόλοιπα που έχουν ιδιαίτερη σημασία, αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και τώρα παρακαλώ πολύ σύντομα, θα ήθελα, γιατί έχουμε αυτός υπερβεί το χρόνο, τον κύριο Κόνστα Εμμανουήλ από το Εθνικό Μέτωπο, ένα σύντομο χαιρετισμό για να μπορούμε να προλάβουμε, γιατί θέλω πραγματικά να δώσω ένα δυνατόν σε όλους, έτσι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, πράγματι το ακροατήριο έχει εξαντληθεί, δεν νομίζω ότι πρέπει να πω κι εγώ περισσότερα. Θα ήθελα να χαιρετήσω εκ μέρους του Εθνικού Μετώπου την κοπή της Βασιλόπιτας του Ελληνοορθόδοξου Κινήματος Σωτηρίας, που είναι μια σύμμαχη πολιτική δύναμη, και να ευχηθώ ολόψυχα, τώρα που πυκνώνουν τα σύννεφα
και η παρακμή έχει σαρώσει την πατρίδα μας, ότι αντιμετωπίζουμε δημογραφικό αφανισμό, αντιμετωπίζουμε μια απίστευτη λαθροεισβολή, αντιμετωπίζουμε τη διεθνή ανυποληψία, την προδοσία της Μακεδονίας και όλα όσα προαναφέρθηκαν. Αλλά θα ήθελα μόνο ένα να πω, σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν και την συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα, ότι μέσα στην καρδιά της Αθήνας θα λειτουργήσει τζαμί με μιναρέ. Και έχουμε ήδη τη λειτουργία τεμένους. Είμαστε εν όψη λειτουργίας τεμένους. Να σκεφτούμε λοιπόν ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνο το πρόβλημα του αποχριστιανισμού, αλλά και του εξισλαμισμού. Και θα πρέπει όλες οι σύμμαχες πολιτικές δυνάμεις σύντομα να δώσουμε αυτές τις μεγάλες μάχες και να νικήσουμε. Συγχαρητήρια για τον αγώνα σας. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, τον κύριο Κώστα Εμμανουήλ, για τα τόσα ουσιαστικά σύντομα, αλλά πολύ πολύ ουσιαστικά. Και τώρα αμέσως τον κύριο Μούγιο Πέτρο, εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, σαν γραμματέας μπος τάξεως του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, σας μεταφέρω καταρχάς τις θερμές ευχές του Πρόεδρου μας, του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του Γιώργου Καρατζαφέρη. Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν το διαπραγματευόμαστε με τίποτα. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις μας, δεν το συζητάμε καθόλου. Και πάλι συγχαρητήρια, καλή χρονιά, με υγεία και προκοπή, χωρίς δυνάστηση κατοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ, θα ήθελα αμέσως να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να έρθει στο βήμα ο αδελφός μου και αντιπρόεδρος Σάρκα της Σαρκός, ο κύριος Ιωάννης Κοστρίδης. Εγώ δεν θα σας κουράσω περισσότερο από 2-3 λεπτά. Θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα κεφάλαιο το οποίο το έχουμε ξεχάσει, κεφάλαιο της Ορθοδοξίας μας δηλαδή, και θέλω να πω ότι αυτό το κεφάλαιο μας δίνει δύναμη, κουράγιο, ελπίδα και υπομονή που τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν είναι οι προφητείες. Αν μπορούσαμε να εμβαθύνουμε λιγάκι, θα βλέπαμε ότι ο Θεός έχει δικαιοσύνη και δεν μπορεί όλοι αυτοί οι οποίοι κατακεραυνώνουν καθημερινά την Ελλάδα να περάσουν έτσι. Σκεφτείτε ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη και ότι όλα αυτά τα βλέπει, το τι γίνεται στην Ελλάδα. Αν τα έχει επιτρέψει, τα έχει επιτρέψει γιατί εμείς φταίμε. Και έρχομαι στο σημείο αυτό που λένε πολλοί ότι εμείς φταίμε. Ναι, φταίμε, εντάξει, σύμφωνοι, φταίμε. Αλλά τα παιδιά μας όμως που έχουμε, είναι όλα καλά. Έχουμε και κάποια παιδιά τα οποία δεν είναι καλά. Και τους τραβάμε το αυτοί μερικές φορές. Έτσι και ο Θεός λοιπόν φτάνει σε κάποιο σημείο να μας τραβήξει το αυτοί. Αλλά πάντα όμως μας αγαπάει. Γι' αυτό, επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα σας πω μόνο ένα πράγμα για τους κυρίους Τούρκους, οι οποίοι έχουν κάνει τη ζημιά τη μεγαλύτερη και τους χρησιμοποιούν οι δυτικές δυνάμεις. Και αυτή τη στιγμή παίζουν σε τρία ταμπλό. Στην Αμερική, στη Ρωσία και στην Ευρώπη. Είναι δυνατόν ποτέ να καταφέρουν να κάνουν κάτι μετά από αυτές τις κινήσεις τους? Όχι. Επειδή ο χρόνος μας έχει περάσει, θα σας πω μόνο μία, το Αγίου Αγαθαγγέλου, που είναι 5-6 σειρές. Από το 1276 λέει, η Ελλάς θα γίνει εκ νέου από τους Τούρκους θέατρων ληστιών και καταστροφών. Η κυβερνήτη και ο λαός θα βρεθώσουν εν στεναχωρία. Ο εχθρός θα αποχωρήσει μέχρι των εξαμιλίων. Αλλά κάποιος λαός, λέει, ανατολικός, θα έλθει προς βοήθεια των Ελλήνων, οι οποίοι συνερχόμενοι σε αυτούς από την ταραχή της εισβολής θα εξέλθουν παστρατιά και θα εκδιώξουν τους Τούρκους όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και εξ όλης της Ευρώπης. Οι οποίοι οι Τούρκοι ευρίσκουν άσυλον, όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, εις την κόκκινη μηλιά. Η δε Κωνσταντινούπολης γίνεται εκ νέου πρωτεύουσα του Ελληνισμού. Ξέρετε κάτι, πολλοί τώρα έχουν σκεφτεί ότι η Ελλάδα, ή μάλλον να το πάρουμε αλλιώς,
βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια διακόνησα στο δρόμο, μια ζητιάνα. Μπορεί κανένας από αυτούς που μας κυβερνάνε υποτίθεται, γιατί είναι όλοι διεφθαρμένοι, όλη η πολιτική είναι διεφθαρμένη, να σκεφτούν ότι αυτή η ζητιάνα κάποτε θα γίνει βασίλισσα? Δεν είναι δυνατόν ποτέ να το σκεφτούνε. Και όμως έτσι θα γίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και... Και τώρα παρακαλώ, θα ήθελα γρήγορα και κλείνουμε, έναν χαιρετισμό τον κύριο Ιωάννη Σακά, εκπρόσωπο από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Θα πρέπει να σας κάνω μια διευκρινήση για να μην παραξηγηθούμε. Εδώ εμείς το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας αγκαλιάζουμε και συσπυρώνουμε έτσι για αυτά όλα τα θέματα όπως έχουν εξελιχθεί, όλες όσες είναι καθαρές και μπορούν να βοηθήσουν με αυτό το πνεύμα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον καθέναν, το κάθε κόμμα, όπως ξέρετε, και κρατάμε μια σταθερή και αμερόληπτη πορεία, αλλά όμως αν χρειαστεί και είναι ανάγκη να συσπυρώσουμε όλες αυτές τα εθνικά και πατριωτικά μέτωπα σε μία βάση και σε ένα πραγματικά βασικό άξονα, να μπορούμε και εμείς, να δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, να δώσουμε και να βοηθήσουμε, γιατί χρόνια που καλλιεργούν αυτή την προπαγάνδα ότι οι χριστιανοί μην ασχολείστε, αφήστε να φέρουμε έτσι αυτούς όλους αυτούς ο επισυχαρμός που καλλιεργούσαν, φέραν αυτό το κατάτημα σήμερα. Δεν έγινε τυχαία, γιατί χρόνια καλλιεργούσαν, ήταν μέγα λάθος. Έγκλημα χαρακτηρίζεται. Γιατί προβάλλανε αυτούς που θέλανε. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή να μπορέσουμε σε αυτές τις δύσκολες ώρες να συσπυρώσουμε όπου υπάρχουν υγιείς ορθόδοξες δυνάμεις. Στα βόρεια σύνορά μας ο ελληνισμός διώκεται. Στην Αλβανία, που είναι η βόρειος Ήπειρος, εκεί διώκονται οι Έλληνες. Στα Σκόπια είπανε ότι έκαναν μία συνθήκη. Δεν αναφέρθηκε πουθενά το 13% του πληθυσμού, το οποίο είναι Έλληνες. Στην Βουλγαρία το ίδιο. Όλοι αυτοί δεν τολμούν να μιλήσουν. Πρέπει το ελληνικό κράτος, πρέπει εμείς να τους βοηθήσουμε. Να μην μιλήσουμε για τον Πόντο, ήδη έχουν υποθεί πολλά, για τη Μικρά Ασία, για την Κύπρο. Στην Κύπρο ο ελληνισμός διώκεται. Αυτά έχω να πω και επίσης και στη Θράκη επίσης υπάρχει πρόβλημα. Στα Σκόπια είναι 700.000 Έλληνες. Αυτά έχω να πω για την οικονομία του χρόνου. Τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την διοργάνωση και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Γιορτάζαμε στις 30 Ιανουαρίου τους Άγιους Τρεις Ιεράρχες, τότε στην περίοδο αυτή που είχαν χωρίσει το λαό σε βασιλίτες, Ιωαννίτες και Γρηγορίτες, κάποια στιγμή το καταλάβανε και πήγανε στον τότε εκεί Μητροπολίτη Ιωάννη της Ευκάητα και καταθέσαν ότι δεν πρέπει να είναι έτσι αυτό. Πραγματικά αυτές οι ώρες είναι ώρες ιδιαίτερα πάρα πολύ συγκλονιστικές και τόσο κρίσιμες που αν είχαμε καταλάβει θα είμαστε εν προσευχή και μετανία γονατιστή και προσευχόμενοι. Και τώρα παρακαλώ να έρθει το πολύ εδώ ωραίο και θαυμάσιο συγκρότημα τον Ποντιακό. Είναι η ώρα πραγματικά να ενώσουμε και να συσφίξουμε τις δυνάμεις μας. Και τώρα να απολαύσουμε τον Ποντιακό εδώ, τα παιδιά. Καλησπέρα και από εμάς. Την ευχή σας. Δεν σου πάω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Γι' αυτό τους ευχαριστούμε και τους χαιρετίζουμε πραγματικά όλο το ποντιακό στοιχείο που βρίσκεται πραγματικά σήμερα εδώ κοντά. Μια πάρα πολύ να είστε καλά και πάντα με υγεία και ευτυχία. Τώρα να μοιράσουμε την βασιλόπιτα, να κόψουμε τα κομμάτια και παράλληλα έτσι θα μοιραστούν, όπως είπαμε, και θα γίνουν και οι λαχιοφόρος αυτή που γίνει το μοίρασμα και να ξέρετε ότι στη συνέχεια που έχουμε τόσα μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε θα πρέπει, σας θέλουμε κοντά μας στους αγώνες να βρίσκεται όποτε ο καθένας έχει χρόνο στα γραφεία μας Ολοκοτρώνη 72 εδώ στον Πειραιά που είμαστε κοντά κάθε Πέμπτη 7 με 8.30 και στην Αθήνα Ακαδημίας 35. Οι αγώνες δεν σταματάνε σήμερα. Όπως προείπανε και προλαλήσατε, τόσο ο Μακαριότατος, ο Θεοφυλέστατος, ο Καλλίστρατος και όλοι οι ομιλητές, ο Ιωάννης ο Μαλταμπές και όλοι οι εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, αυτές οι ώρες όσοι πραγματικά συμφωνούν που με αυτά εμείς που έχουμε χαράξει στην πορεία όλων αυτών των ετών σε θέματα πίστεως, ορθοδοξίας και εθνικά, μπορούμε έτσι όλοι να συνεργαστούμε. Είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι. Αν είναι δυνατόν αυτές τις ώρες να υπάρχει διχόνοια και διποστασία μεταξύ μας, τότε αυτά που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια, αυτό καταφέρανε, το διέρε και βασίλευε. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη ψυχραιμία, νυφαλιότητα, σοφροσύνη και σύνεση. Εάν δεν βάλουμε αυτά πρώτα σε πρώτη προτεραιότητα, τότε πραγματικά δίνουμε δικαιώματα με όλα αυτά που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση τη σημερινή. Και έτσι σας ευχαριστώ, θα τα πούμε, θα κόψουμε την πίτα, τα κομμάτια και θα πούμε και στη συνέχεια να τελειώσουμε και να κλείσουμε το πρόγραμμα. Όποιος βρει
Εδώ το φλουρί είναι μέσα ο Άγιος Μινάς, είναι το δώρο. Και στην άλλη, στα κομμάτια, είναι το Κωνσταντινάτο. Έτσι, και θα κάνουμε και τις κληρώσεις που είναι πάρα πολύ ωραία δώρα που έχουμε. Μην φύγετε, μην βιαστείτε, η βραδιά είναι αφιερωμένη σε αυτό μέσα του πνεύμα του ομολογιακού αγώνα. Θα κάνουμε και θα αναγγείλουμε και τους παρευρισκομένους μετά, καθίστε, μην βιάζεστε. Τον κύριο
Παπακά Πέτρο, στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελκής, μετά τη συζύγου του, την κυρία Κατερίνη, την ευχαριστούμε και για όλες τις προσφορές. Την νομική μας σύμβουλο, την κυρία Ανθούλα, κύριο Μούγιο Πέτρο, εκπρόσωπος του κάτω. Τον κύριο Κόνστα Εμμανουήλ, πρόεδρος. Ματαπέ. Ναι. Τον κύριο Σαβίδη Σάβα, αντιδήμαρχος Κορυδαλλού, παρακαλώ να έρθει. Αγία Βαρβάρα. Αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας. Την κυρία Μαργαρίτα, συνεργάτη του κυρίου Ματαπέ. Την οικογένεια κυρία Πιμενίδου, τον κύριο Πιμενίδη, τον Μάριο, τη Μαρία και τον σύζυγο. Τους ευχαριστούμε και είναι προσφορά εδώ της Βασιλόπιτας. Την κυρία Γυρή Περσίνη. Για την κυρία Ευσταθίου Κωνσταντίνα. Κύριο Αλεξόπουλο Γεώργιο. Συνεργάτης και στέλεχος. Την κυρία Αλεξοπούλου Ελένη, μετά του συζύγου. Την πρεσβυτέρα του πατρός Νικολάου και την πρεσβυτέρα του πατρός Παναγιώτη. Την κυρία Πόπη. Κυρία Ευσταθίου, που είναι η χορηγή στα δώρα μας. Επίσης, του σε Χριστό αδελφού μας, τον κύριο Λαζάκη Ιωάννη, πρόεδρος Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Χρόνια αδέλφια και συνεργάτες. Την κυρία Ιωάννα Μανέτα, στέλεχος, που προσέφερε και την εικόνα η αδελφή μας. Η κυρία Σκουλή Ελένη, τα στελέχη, τα αδέλφια μας, την κυρία Καράκου Κωνσταντίνα, την Κωνσταντίνα Σπυριδάκου, την κυρία Λαμπρινή. Thank you.
Γιαννάκη Γεώργιο, εδώ, τον Δημήτρη τον Γιατζιτζή, Σάρκα της Αρκός, τους, τα στελέχη. Τα στελέχη για τον Δικό μας, θα πεισέμε τελευταίο. Εύστοχο
και πολύ συγκεκριμένο τρόπο να παρουσιάσουμε όλη αυτή την εικόνα που πρέπει σήμερα να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι στο αυτό πνεύμα για να μπορέσουμε να φέρουμε όλα αυτά που παρουσιάζονται μπροστά μας και να μπορέσουμε να τα ανατρέψουμε. Και ζει Κύριος ο Θεός και θα τα ανατρέψουμε. Και τώρα παρακαλώ να πούμε εδώ την υπερμάχο και να κλείσουμε με τον εθνικό ύμνο. Άκρος μαχητών εκ μαντίων με κινδύνων ελευθερώσον ειν ακράζωσιν χαίρι νύμφι ανύμφε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ηρμήσιμον, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιερουμένο, και Κυρίκια η Κύριος Θεός. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αρχιμητρός, δυνάμει τιμή και ζωφίου Σταυρού, προς τα σύρμαν γης του αξιαρχών Μιχαήλ και Καταδικαίωσον τον Παναγία δυνάμενα σωμάτων. Ηγεσίες του Μήκια ενδόξου προφήτου προδρόμου και Χριστού Υιών, των Αγίων δόξων καρνίκων μαρτύρων Σύν και των φόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεωματώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ηλέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με πιά. Ευχαριστούμε και πάλι να περάσετε να πάρετε γλυκό και όσοι δεν πήρατε και βασιλόπιτα έχουμε κομμάτια να πάρετε όλοι. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την μεγάλη συμμετοχή σας και την ανταπόκριση που συμμετείχατε κοντά μας να μας στηρίξετε. Σας ευχαριστούμε.